σε ένα ταξίδι μαγικό. Θα ξεχαστείς. Φόρεσε το πιο γλυκό χαμόγελο σου κι ό,τι θέλεις να ζητάς. Είναι όλα τόσο απλά. Καλησπέρα σας! Καλή εβδομάδα! Δεν έχεις ακουστικό, αλλά έχεις ποσέ! Αλλά έχω φτιαχτεί! Βγήκες όπως ο Λιάγκας και ο... Στην τηλεόραση έτσι πρέπει να... Παιδιά, είναι συγκλονιστικό! Αυτό είναι! Τι θέλεις, παιδάκι μου! Δεν κατάλαβα, συγγνώμη, ναι, γιατί... Εσύ τώρα αισθάνεσαι ότι είσαι πιο παρουσιαστής που ντύθηκες έτσι. Άμα η μόδα προτείνει αυτό το πράγμα, να το κάνω κι εγώ. Αφού έτσι βγήκανε το πρωί, δεν το έχουμε να το δούμε λιγάκι. Άντε να δούμε λίγο, για να δω κι εγώ λίγο πρωινά που δεν είδα καθόλου. Ένα. Ρε ολόιδιοι βγήκανε, πλάκα μου κάνει. Γιατί εγώ δεν βγήκα. Εσύ είσαι πιο ωραίο. Πιο ωραίο είμαι εγώ. Είσαι πιο ωραίο, θα σου πω γιατί. Γιατί οι δυο τους έχουν άγχος. Ο ένας φοβάται το Γιάννη στο θεριό και το θεριό το Γιάννη. Ναι, η Ποσέτο όμως μοιάζει πιο πολύ του Λιάγκα από ότι του Πέτρου. Δεν νομίζω. Γιατί καρό είναι. Παιδιά, είναι δυνατόν να βγήκαν ολόιδιοι. Τι συμφωνία ήταν. Συμφωνία έτσι. Οι στυλίστες θα τραβάνε τα μαλλιά τους τώρα και θα τρώνε ξύλο. Μετά βγάλανε και τη σερτ. Και εγώ θα το κάνω μετά. Θα βάλω και εγώ τη σερτ. Θέλετε. Και τα κορίτσια βγήκανε με άσπρα. Βεβαίως βγήκανε με άσπρα τα κορίτσια. Αλλά εμένα δεν μου πάει πιο πολύ. Είμαι πιο πολύ του κουστούμιου. Κοίτα. Ρε, κοίτα έλα, έλα, τώρα, έλα. Όχι, παιδιά, κοίτα τώρα. Αυτό το παιδί έχει. Κάνουμε ένα crash test. Μπορώ να εκφιάσω τον συμπαρουσιαστή μου, τον οποίο 16 χρόνια κάνουμε τηλεόραση και δεν έχω κουραστεί. Γιατί πέρα από αυτό το σικάτο που έχει, από αυτή την εικόνα, τη χαριτωμένη. Όχι, τον παρουσιαστή να δείχνετε. Εμένα, ναι. Έχει έναν αυτοσαρκασμό, μια γλύκα. Αυτή η βλακεία που τον πιάνει στα παιχνίδια, δεν είναι ακαταμάχητη για την τηλεόραση. Ναι. Αυτό το λαμπερό το μάτι που και κακίες να λέει, δεν τον χρεώνει τίποτα. Όχι. Ειδικά ρίξε μας ένα χορό. Ένα τέτοιο κλασικό, έτσι, μια κυριοβουλιά. Τέτοια. Αυτά, Ποιος να συγκριθεί ποιος μαζί να συγκριθεί. Σου, μάνα μου. Ποιος. Αυτό, αυτό. Οπότε αλλά βγάλτε πλέον... αυτά, βάλτε τα δικά σου. Πάντως μου αρέσει, μου πάει λίγο να το κρατήσεις στο πρώτο μέρος. Και γαμπρός. Γαμπρός, ναι, εντάξει. Και από εδώ και μπρος. Από εδώ και μπρος. Αλλά εντάξει, θα το κρατήσω λίγο. Κράτα τόσο θες, ωραίος είσαι. Λίγο. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Λοιπόν, καλή εβδομάδα είπαμε. Πάμε να δούμε το quiz που χρωστάμε, να δείξουμε το καινούριο το quiz. Η Άγγελα Μέρκελ πήγα να πω. Φυσικά, παιδιά, είναι η Lady Gaga. Ναι, όλοι το καταλάβαμε. Μ' αρέσει που μας τη δίνεις αριστερά που είναι πάλι άλλη. Οπότε πάλι ακόμα μια φωτογραφία. Ποιος την ακολουθώ ξέρει... στο Twitter. Συγχαρητήρια, μεγάλη χαρά θα κάνει που ναι, το ξέρει. Ναι, κάνει, μεγάλη χαρά. Ποιος έχει δει πραγματικά τη Lady Gaga, την κανονική, που ξυπνάει το πρωί και κάνει μπάνιο. Κάνας φίλος της. Τι νομίζω. Ναι, τι νομίζω εγώ. Λες, ναι, δεν θα είναι αυτός. Για να δω το καινούργιο quiz. Α, ξένη. Η δεξιά, ξένη, τσουποτή. Ναι. Όχι, να μην μας πεις, να το ψάξουμε. Έχεις κωλικό ήδη τι κάνει. Όχι, δεν είναι. Τσουποτή, ναι. Κορμάρα. Όχι, και κορμάρα. Την ξέρουμε καλά. Ωραία είναι. Ζουμερή, ωραία γυναίκα. Άντε ρε! Ποια ρε! Δεν άκουσες, δεν φοράς ακουστικό. Όχι. Ού, δεν μπορώ, θα στο πω μετά. Έλα. Πάμε πρώτα να το παίξουμε. Άντε, πάμε, έλα. Κοίτα να δεις, τώρα μου το σφύριξε, μωρέ, μπράβο, της κοπελιάς. Πόσο χρονών είναι τώρα αυτή. Τώρα να τα λέμε. Πόσο χρονών είναι. 16. Μόνο, όχι παραπάνω είναι. 16. Μόνο 16 έτσι χρονών. Έτσι είναι παιδί μου, τα κορίτσια πιο έτοιμα. Τι λες τώρα, τι λες τώρα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, δηλαδή θέλω να παίξουμε, να ξεκινήσουμε, διότι έχουμε πέρα από τις καινούργιες εκπομπές που έχουν ξεκινήσει, έχουμε και ωραίες δηλώσεις. Έχουμε τη φιλοσοφία της εβδομάδας. Βεβαίως. Διότι... Χρειάζεσαι και λίγη φιλοσοφία, να ανακουφιστεί η ψυχούλα σου, να βρεις μια απάντηση στα ερωτηματικά. Ποιος είμαι, γιατί ήρθα, πού πάω, τι έρχεται. Έλα μου ντε. Πρέπει όμως να περάσω τις καταστροφές και τις δυσκολίες που πέρασα, για να μπορέσω να εκτιμήσω αυτό που θα έρθει. Γιατί πιστεύω ότι αυτό που θα έρθει έρχεται. Αυτό που θα έρθει έρχεται. Και αυτό που φεύγει φτάνει.
Έλα. Τη φιλοσοφία είπες, ρε Φάνα. Γιατί δεν έχει το ράμφος να σου φιλήσει τα χέρια, έτσι, τα πόδια. Να την προσκυνήσει. Να σου πει εσύ για συμπόσιο, κοπελιά. Ρε, ναι, κοπελιά, σε παρακαλώ. Αυτό που θα έρθει. Έρχεται. Δεν είναι ότι περιμένει. Αυτό που θα έρθει, έρχεται. Είναι σε κίνηση. Και έρχεται αυτό. Δεν πάω εγώ σε αυτό. Το πας βαθύτερα. Βέβαια, κατάλαβες. Έρχεται σε έχεις μένα. Δυνατότητες. Βέβαια, παιδιά μου, τι τώρα, έβαλα την τσάπα την κουστομιά. Την δυνατότητα, την είχες και πριν με το πόλο σκέλο. Την είχα, αλλά εμένα μου κάνει, το μου πάει το σακάκι γι' αυτό. Μου έρχονται όλα τώρα, ταυτόχρονα. Σου έρχονται όλα. Ναι. Κοίτα τώρα τι θα σου έρθει. Τι θα μου έρθει. Θα μάθεις, ναι, εσύ αποκλειστικά, δεν το έχεις ξαναπεί ποτέ η Βάνα. Ποτέ. Ποτέ. Ποιος είναι ο τίτλος του νέου του βιβλίου. Μην ξεχνάς ότι εγώ ήμουν ένα παιδί που δεν έμενα σε καλούπια. Δηλαδή, εγώ έφυγα για να μην παντρευτώ με δύο παπούτσια πάνινα. Και αυτό έτσι έφυγα. Εγώ το έσκασα με δύο παπούτσια πάνινα. Όλα αυτά τα γράφω σε ένα βιβλίο. Γράφω από την ημέρα που έφυγα με δύο παπούτσια πάνινα από τα Γιάννενα. Ναι. Και στο βιβλίο που θα βγάλω τα Χριστούγεννα. Ναι. Που λέω Αθήνα Γιάννενα με δύο παπούτσια πάνινα. Είναι αυτό. Θεσσαλονίκη Γιάννενα με δύο παπούτσια πάνινα. Με λένε Πόπι, σαν την γιαγιά μου την Καλλιόπη. Από αυτό είναι το τραγούδι, το με λένε. Από εκεί είχε την έμπνευση. Από εκεί είχε την έμπνευση. Από τα Γιάννενα με δύο παπούτσια πάνινα. Σπαντρίλια. Πώς είναι το βιβλίο της Βάνας στο τίτλος. Δεν ξέρω, ρε γαμώτη μου, να μας βοηθήσει λίγο η συγγραφεύς. Yeah. Θέλεις λίγο, κάπου το λέει μες στη συνέντευξή της. Κάπου, να... μία φορά θα το είπε. Και αν θα της ξέφυγε, γιατί ξέρεις τι ταπεινή. Μπορείτε να το βάλετε, παρακαλώ πάλι. Έτσι, για να πότε δούμε θα βγει αυτό το βιβλίο, εγώ το έχω από πέρσι. Το γράφει, να μην γράφει τόσο καλά. Τόσο πρόμο σε βιβλίο δεν έχει ξαναγίνει. Για να ξεχνάς ότι εγώ ήμουν ένα παιδί που δεν έμενα σε καλούπια. Δηλαδή, εγώ έφυγα για να μην παντρευτώ με δύο παπούτσια πάνινα. Και αυτό έτσι έφυγα. Εγώ το έσκασα με δύο παπούτσια πάνινα. Όλα αυτά τα γράφω σε ένα βιβλίο. Γράφω από την ημέρα που έφυγα με δύο παπούτσια πάνινα από τα Γιάννενα. Και στο βιβλίο που θα βγάλω τα Χριστούγεννα. Που λέω Αθήνα Γιάννενα με δύο παπούτσια πάνινα. Τώρα το έφυγα. Στην αρχή ήταν μόνο τα πάνινα. Τώρα είναι Αθήνα Γιάννενα με δύο παπούτσια πάνινα. Να το πάρετε τη Βάνα στο βιβλίο. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Απάντησε κανείς από εσάς σε αυτό το γκάλωπ που έγινε περί ψεκασμών. Απαντήσατε εσείς. Ποιοι βγήκανε και κάνανε γκάλωπ και σε ποιους ρώτησαν. Κάποιους θα ρώτησαν, εσύ βέβαια. Εσύ πιστεύεις ότι μας ψεκάζουν. Ποιος πιστεύει από εδώ ότι μας ψεκάζουν. Όχι, την αλήθεια, δεν φαίνεσαι. Όχι. Εσύ πιστεύεις ότι μας ψεκάζουν. Ναι, δεν ξέρεις. Εσύ δεν απαντάει, δεν ξέρω εσύ δεν απαντώ. Ότι μας όχι, όχι, δεν μας ψεκάζουν. Δεν μας ψεκάζουν. Εσύ πιστεύεις ότι μας ψεκάζουν. Τοπικά. Τοπικά. Δηλαδή τι, μασκάλες και τα απόκριφα. Όχι. Παγκράτη, μελίσια ψεκάζονται. Με τα μελίσια ψεκάζονται. Μελίσια, έχεις κορίτσια τα μελίσια που σε τρελάνει, ναι, έτσι. Λοιπόν, λοιπόν, θέλετε να δείτε πόσοι πιστεύουν ότι μας ψεκάζουν. Πάμε τώρα να δούμε μια διαφορετική έρευνα. Πάμε στη συνάδελφο τη Ράνια Τραγόμαλου. Ράνια, μην γελάσεις, αλλά έχεις απάντηση στο ερώτημα, μας ψεκάζουν τελικά. Σας λέω λοιπόν ότι η ερώτηση αυτή μπαίνει πλέον και στις πολιτικές δημοσκοπήσεις. Ρωτήθηκαν λοιπόν, ορισμένοι πιστεύουν ότι μας ψεκάζουν. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την άποψη αυτή? Συμφώνησε το 33% ότι μας το ψεκάζουν. Το 60! Έκανα, είδα άλλο. Όχι, το 33% είναι συμφωνώ και το 58% είναι δεν συμφωνώ. Α. Το 33%. Δεν τα βλέπω κανένα διαφωνία. Να το, κατάλαβες. Συμφωνώ 33%. Ακριβώς το 1 τρίτο των ανθρώπων το 33%. Πιστεύουν ότι μας ψεκάζουν. Και να σου πω κάτι, δεν έχουν άδικο. Που το πιστεύουν. Ναι. Έχει στοιχεία ότι μας ψεκάζουν. Έχω στοιχεία μέσα από την τηλεόραση. Χειροπιαστά. Μην δείξε εμάς πάλι. Όχι, όχι, δεν δείχνουμε εμάς. Είναι κι άλλοι. Βεβαίως. Είναι... Που υπέστην αυτό τον ψεκασμό. Υπέστη αυτό τον ψεκασμό τον άγριο, διότι Σαββατιοκύριακο πρωί, έτσι, τι κάνει αυτή η παρουσιάστρια, τα πάντα. Όχι μόνο. Ένα θα σου πω. Θα είσαι η ντροπή της Αέλειας. Θα είμαι ντροπή της Αέλειας. Όταν μεγαλώσει, ναι, και δει πως χορεύει η μάνα της. Δεν έχει κερδισμό. Τους λύσατε. Δηλαδή, λέτε με αυτό που λες. Εγώ, αγόρι μου, άρα, με 14 χρόνια μπαλέτο, εγώ δεν έχω ρυθμό. Δείξε μας κάτι. Σε προκαλώ. Θα κάνω τροχό. Θα κάνω τον τροχό. Ναι. Άμα σπάσω τίποτα, ναι, εσύ θα φταίς. Ωπα, Παναγία μου! Και με τα κούνι. Αυτές τις περιπτώσεις θα ήθελα τώρα να σου πω καλά. Ναι. Αυτό δεν είναι τίποτα. Κοίτα με εμένα και να κάνω. Ακριβώς. Να φτάσω στην Τατιάνα. Εγώ είδα τη Σπυροπούλου που έκανε, τι έκανε, το ακροβατικό καθόταν δύσκολο σε ένα πόδι. Κράταγε το ένα το τακούνι. Κράταγε το ένα. Δεν είναι εύκολο να κάτσεις το ένα πόδι με το ένα το τακούνι. Καθόλου εύκολο δεν είναι. Η Σπυροπούλου και βγαίνει η καραβά του απάνω καπάκι.
κοιτάξει. Όχι, δεν, δεν είναι εύκολο. Καλέ, τι τσίρκο κανονικά. Παιδιά, έχω τρανταχτή απόδειξη ότι ψεκαζόμαστε. Ο Στραβελάκης. Θα φτάνει αυτό ο κύριο Στραβελάκης τόσα χρόνια στο Μέγκα. Όχι. Στο Μέγκα. Να πει αυτό το πράγμα. Αυτή τη λέξη θα την έβαζε στο στόμα του αν δεν είχε φάει φλιτ πολύ και παρατεταμένο. Πολύ φλιτ. Μείνετε στο Μέγκα, κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα μπουκιάκια συγχώριο με τον Ηλία Μαμαλάκη και στις 10.30 η ξένη ταινία Fun with Dick and Jane, μια σπαρταριστή κωμωδία αμερικανικής παραγωγής με πρωταγωνιστή τον Jim Carrey. Σπαρταριστή ήταν η κωμωδία. Fuck και fun. Ναι, καταλαβαίνω. Αλλά όχι, τον μπέρδεψε με τον Dick. Γιατί ήταν Fuck with Dick and Jane. Κατάλαβες. Είχε Dick μέσα η. Αφού είχε και τον Dick, γι' αυτό του βγήκε το Fuck. Ναι. Και το Fun ταιριάζει. Και το Fun. Και το... Αλλά η ταινία ήταν Fun Πότε with Dick and Jane. Θα ήταν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Με τον Dick και την Jane. Και την Jane Fun. Μέσα στο Mark Σαββατοκύριακο. Fun. Ναι. Και εμείς τρέχαμε για τα τσίπουρα. Άσε. Στις αντιπάρους. Άντε, φιλιά μου στην αντίπαρο. Η Μαρία ήρθε και έκανε τη σωτιά. Να στείλω φιλιά στο φίλο μου τον Τάσο και στη φίλη μου τη Βούλα που μας βλέπουν τώρα. Που σε αποσταξίδια και τέτοια πήγε. Ναι, και μας πήγανε, παιδιά. Τέλεια. Μια χαρά. Μια χαρά, δεν θα πει τίποτα. Λοιπόν, και γιατί βέβαια. Είναι η ζωή. Τίποτα δεν είναι η ζωή. Τώρα που λέγαμε για το ψεκασμό. Για το ψεκασμό. Λοιπόν, θέλω να σας πω, αν δεν μας ψεκάζουν, τότε θέλω να μου πείτε πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να βγαίνει ευθαρσός και να λέει αυτό το πράγμα. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση, ε. Δίπλωμα οδήγηση έχετε, κύριε Μπούπουρα? Όχι. Δεν έχετε? Όχι. Γιατί είναι ερώτηση τηλεθεατή. Δεν καλά κάνει, δεν έχω δίπλωμα, όχι. Και οδηγείτε? Για να είναι, γιατί. Για να οδηγεί ένα άνθρωπο στην Ελλάδα πρέπει να έχει δίπλωμα οδήγηση. Καλά, δεν ξέρετε στην Ελλάδα τι γίνεται τόσα χρόνια. Τι γίνεται? Τώρα να πούμε, το μάθατε να πούμε. Οδηγάω από 16 χρονών χωρίς δίπλωμα. Μάλιστα, γιατί. Γιατί έχω πάει και να δώσω. Κόπηκα δύο φορές. Γιατί είμαστε λίγο πιο νευρικοί ενδεχομένως από κάποιους άλλους ανθρώπους. Αυτή είναι η λογική, κατάλαβες, δηλαδή. Και στο λέει και... Όχι, δεν έχω, γιατί. Τι, υπάρχει πρόβλημα. Και μου κάνεις και ερωτήσεις, τι είναι, δεν κατάλαβα το... Με ρωτάς αν έχω δίπλωμα. Τόλμα. Δηλαδή ο αστυνομικός σου λέει άδεια δίπλωμα. Του κάνει το αστυνομικό. Τι είπες, για κάνα, κελάιδησέ μου λίγο. Sorry κιόλας. Κιόλας, εμένα ρωτάς αν έχω δίπλωμα. Τον κόψανε δύο φορές. Παρατεταμένο. Ψεκασμά, κανονικότατα. Έτσι τον κόψανε δύο φορές και σου λέει ανταποκεί. Βουλευτής βέβαια αυτός, έτσι. Γιατί δεν λέμε ότι είναι ένας άνθρωπος τυχαίος. Εντάξει, τώρα μην κρατάμε κακίες. Ναι, κακίες. Γιατί η ζωή είναι μικρή. Τι? Να περνάμε ωραία. Ναι. Και το μήνυμα που δίνει ο Πέτρος Κωστόπουλος, καλή αρχή στην καινούργια του εκπομπή για τη ζωή. Άντε, είναι μπράβο. Αυτό. Γιατί πρέπει να σε φοράμε στη ζωή. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να μην κάνει ένα καλό μανικιούρ, πεντικιούρ. Έλα, μωρέ, Πέτρο, που αίμα. Δεν προλαβαίνω, με έχει φάει το πιάτο, φτιάχνω και των παιδιών το τέτοιο. Για μένα το λέει, για τον άντρα. Και για τη γυναίκα. Και για τη γυναίκα, αλλά και ο άντρα. Αλλά μην το παραλές, γιατί μετά... Ναι, βγαίνουν κάποιες και λένε... Μας πιάνει και ωρεοπάθεια και θέλουμε μια τελειομανία, να είμαστε σε όλα στην τρίχα και βγαίνουν τα κορίτσια λίγο τρελαμένα με αυτό το τρελαμένα, πρέπει δεν θα να πει τίποτα. Κουκλάρες. Είναι γιατί τα φτιάξε και με μικρότερο αυτή και πήγε στην Ανίτα γιατί θέλει... Α, ναι, τα είχε με μικρότερο. Τα είχε με μικρότερο και βγήκε στην Ανίτα γιατί θέλει τράβηγμα. Τόση απελπισία. Μεγάλη, θα το τη δεις τέλει. Τώρα. Το τέλει πολύ, το τέλει. Χάλε είμαι, χάλε Ανίτα, χάλε είμαι, χάλε είμαι. Το τέλω. Το τέλω πολύ! Τι θέλεις όμως, πες μου! Τράβηγμα! Να σε τραβήξω! Μάλιστα! Το τέλω, Ανίτα! Το τέλω πολύ! Το τέλω, το τέλω! Το τέλω πολύ! Το τέλεις, ε! Το τέλω πολύ! Θα το έχεις, κάθισε, χρυσή μου γυναίκα. Τόσο από κάτω μας δημιουργεί... Τα πίσω! Έρχεται! 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 Με τον Ιστέρι στο χέρι είναι! Φοράει την άσπρη ποδιά. Είναι ψηλός, αδύνατος. Το τέλω πολύ! Θέλει πολύ, κατάλαβες. Πω. Δηλαδή θέλει τράβηγμα επιγόντως. Καλύτερα να τραβηχτεί. Να, ορίστε που λέτε, ας πούμε, ο πλαστικός δεν χρειάζεται. Χρειάζεται. Όχι, εδώ χρειάζεται ψυχολόγος. Καλά, οπωσδήποτε, αλλά ταυτόχρονα. Πολλά χάπια μαζί. Ναι, αλλά να τις το κάνεις αυτό το τέλειο. Να έρθει ένα πατέ χαπιών. Πώς το λέμε, ένα πλατό χαπιών. Ναι, και να το τέλει. Διαλέγει χρώμα. Βεβαίως. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι το ένα άκρο. Το άλλο είναι μια κυρία. Με το που είδε αυτή την κυρία, πάρει και αυτή τηλέφωνο. Ναι, αλλά και αυτή τόσο καιρό με το μουζι δεν έμπαινε στο μυαλό τη απλά καμία αποτρίχωση. Ή να πάρει ένα τσίρκο. Σωστό, μπορεί να πηγαίνει. Μπορεί.
Λοιπόν, έχω έντονο πρόβλημα τριχοφίας. Το προέκυψε από κάποιες εξωσωματικές που είχα κάνει. Ξεκίνησαν λίγες τριχούλες, τις έβγαζα με το τσιμπιδάκι, αυξανόντουσαν. Και έτσι αναγκάστηκα και έβγαλα. Ξεκίνησα το ξηράφι. Δηλαδή τώρα έχει βγει μουσί κανονικό, γενιά κανονικά έχουν σκάσει. Γενιά, εντάξει, άμα τα αφήσω βέβαια. Το ξέρει ο σύζυγός το θέμα, έτσι. Βέβαια το ξέρει και είναι, αντιμετωπίζω πρόβλημα. Εγώ προσωπικό δικό μου ντρέπομαι πολλές φορές. Το πρωί να πάω να τον φιλήσω, αλλά μην τον τσιμπήσω. Τσιμπάει το γέννητο πρωί. Δεν πρέπει να γελάμε. Ναι, αλλά δεν θα μπορούσε να το έχει βγάλει. Θα μπορούσε, ναι. Έβαλε ξηράφι. Άμα βάλει ξηράφι, φουντώνει μετά το μουσί. Αλήθεια, παιδιά. Δηλαδή, ναι, γι' αυτό σου λέω ότι και αυτή ήταν το άλλο άκρο. Η πρώτη είναι το τέλειο, το τέλειο, το τέλειο, το τέλειο, το τέλειο, το τέλειο. Έβαζε τον αφρό το πρωί και ξυριζόταν. Ναι. Του έπαιρνε και το πινέλο. Ναι, κανονικά. Δεν είναι σωστό. Αλλάζανε, ναι. Θέλει να προσέχεις λίγο. Αυτό, λιγάκι να προσέχεις. Λίγο και τα αρία. Όχι τόση βέβαια όσοι έχει και η επόμενη. Καλά, η επόμενη παίρνει αστρολόγο τηλέφωνο. Θέλω να δείτε ηλικία, ημερομηνία και ένα μπέρδεμα το οποίο γίνεται σε σχέση βέβαια με τη γέννησή της. Ω, καλά, πέστε μου. Θέλω να μου πείτε για τη σχέση που έχω, πώς θα καταλήξει. Πότε γεννηθήκατε? 1938. Στις. Αλλά είναι λάθος αυτή η χρονολογία. Είναι το 1956. Εδώ είναι ένα μπέρδεμα. Γραφειοκρατικό μπέρδεμα, χάθηκε ο φάκελος μετά που ξαναπήγα. Ναι, μου βάλανε 20 χρόνια, μωρέ. Ήταν και ο πόλεμος και τα είχαν χαμένα. Γεννήθηκε το 38, αλλά έγινε ένα μπέρδεμα. Κανονικά το 56 είναι γεννημένη. Ναι. Δηλαδή είναι η κόρη της. Ναι. Κανονικά έτσι δίκιο, είναι. Δίκιο, η κόρη της. Ναι. Δεν υπήρξε η μάνα της κόρης της, αφού είναι αυτή όχι, η κόρη της. Όχι. Βέβαια υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο μπέρδεμα, διότι έχει γεννηθεί κιόλας λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Είναι άλλο αστρολόγος. Μπερδεύεται, γιατί πρέπει να κάνει μια πρόβλεψη και τη λέει τελικά. Λοιπόν, ποιο θα αποφασίσει η κυρία να του πει? Να σας πω παρακάτω, 15 Νοεμβρίου. Ναι, 15 Νοεμβρίου του 38, του 58, πότε? Εν ανάγκη να δούμε και τα δύο, αν γίνεται. Δεν γίνεται. Καλά, δες τα πρώτα που σου είπα. Πρώτα που είπε, έλα τώρα. Άντε χαλάλη τώρα για να μην κουράζεσαι, δοκίμασαι τα πρώτα και εσύ είναι γραφειοκρατικό το λάθος. Ναι, μωρέ, δεν μπορεί, κάτι θα φρίσκεσαι, αλλά το πρώτο, μια που μου ήρθε το πρώτο. Η μάνα της φταίει. Η μάνα της φταίει, τα έχει σκεφτεί με κανένα τεκνόπωση καινούργια όλες. Νομίζω η μάνα της φταίει, αυτή της έδωσε τη λάθος ημερομηνία, γιατί 20 χρονών κοπέλα βγαίνει και τη ρωτάει κάτι για τη γέννησή της και της απαντάει η μάνα της. 15 Νοέμβρη μου είπες το 38, εντάξει. 15 Νοεμβρίου 38. Μισό λεπτό. Σωστά. Έλεγε να Μαρή, τα Χριστούγεννα ήσουν 40 ημερών. 56, έτσι. Αφού είχε γυρίσει από τα Κάλαντα 18 χρόνο κορίτσι, ναι. Είχε μαζέψει κάτι δραχμούλες. Ναι, πόσο είμαι μάνα. Μαρή, πόσο σε δύο είμαι. Μέρες δες. 40 ημερών είσαι. Και έτσι έχει πιάσει το 56 διαφορετικά. Το 38 είναι δεν το σωστό. Ξαναδικό. Καθόλου. Παιδιά. Είναι μπέρδεμα της μάνας. Πίστεψε της μάνας της. Όταν γύρισε μία μέρα από τα Κάλαντα να της πει τι έγινε. Και πιστεύει μόνο το 33% ότι μας ψεκάζουν. Όχι μόνο, εντάξει. Κανονικά θα έπρεπε με αυτά να είναι παραπάνω, ναι, το ποσοστό. Αχ, να σας πάω στη Μαλλιωτάκη που αισθάνεται. Έλα μωρέ, έχει δίκιο. Τι δίκιο. Γιατί είναι μια γυναίκα έμπειρη, αχου, με τα ωραία της που ξέρει πώς τον θέλει τον άντρα και πώς θέλει να τη συμπεριφέρεται, ειδικά στο σεξ. Στο κρεβάτι, ε. Θέλω να είμαι βασίλισσα στο κρεβάτι και να με προσκυνάει. Γενικό πλατήριο. Δεν μπορεί δηλαδή. Κρεβάτι βασίλισσα. Αυτό θα προσκυνάει και αυτές θα κάνουν κα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 . Ναι, γιατί είναι, την πιάνει γαργαλιτό, την πιάνει μια... Σαν Αρλεκίνου. Ναι, κατάλαβες, δηλαδή είναι στο κρεβάτι αυτή επάνω βασίλισσα, έχει βάλει και την κορώνα, κάθεται και με τα στέματα όλα και ο άλλος προσκυνάει και αυτή έχει πέσει κάτω ξένη από τα γέλια. Και να γελοτοπίτρι. Και να είναι πολύ έτσι, ναι, ολόκληρο το βασίλειο. Ωραία, παιδί. Ναι, γιατί ξέρεις, έχει και μια άλλη άποψη για το σατυρικό τραγούδι. Σατυρικό τραγούδι τι λέμε, παιδιά? Ποια είναι τα σατυρικά τραγούδια? Λόλα, Λόλα, πού είσαι? Τα αποκριάτικα. Αυτά που έλεγε η Δόμνα Σαμίου, που έλεγε ας πούμε για το πιπέρι, πώς το τρίβουν το πιπέρι. Αυτά δεν είναι ανέβα σατυρικά. Πάνω στη... Τι είναι? Ερωτικά. Σατυρικά. Εντάξει.
με σάτυρο. Με, το, α, σατυρικά, σατυρικά με ύψιλον. Κατάλαβε έτσι. Έτσι το εννοεί και εκείνη αυτό. Ναι, και σου λέει τώρα ότι η Βέμπο έλεγε σατυρικά τραγούδια. Και τα σατυρικά τραγούδια έχουν την ιστορία τους, παιδιά, έτσι. Παράδειγμα, η Σοφία Βέμπο δεν έλεγε και αυτή σατυρικά τραγούδια και έμενε στην ιστορία. Ποιο έλεγε η Βέμπο, με αεροπλάνα και βαπόρια. Όχι, έλεγε το... Κάτσε να θυμηθώ. Ποιο? Το λέγανε μέχρι στο σχολείο αυτό. Έλεγε στο σχολείο ότι... Α, βάζει ο Ντούτσε τη στολή του. Βάζει ο Ντούτσος τη στολή του. Ο Ντούτσος το βάζει αυτό. Τι λέει? Βάζει ο Αλλά βε, σου λέει, σατυρικό είναι γιατί είναι βάζει ο Ντούτσος τη στολή του. Και τη σκούφια. Και τη σκούφια. Κατάλαβες. Είναι δεδομένο ότι μιλάει για τον Ντούτσο. Καλέ, δεν είναι, δεν είναι με της αντίστασης. Με όχι της αντίστασης. Είναι μια άλλη αντίσταση. Ναι, γιατί όχι, 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 δεν θέλω. Όχι, το, όχι το Ντούτσο με τη στολή του και το σκουφί του. Ναι. Και έτσι χωρίς σκουφί. Κατάλαβες. Έτσι το καταλάβαινε η Μαλλιωτάκη αυτό που έλεγε άρα η Βέμπο. Είναι σατυρικό. Γιατί ο Ντούτσο τη βάζει τη στολή και τη σκούφια. Οπότε όχι, 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 δεν θέλω, θα κάνω αντίσταση. Έτσι σου λέει, κατάλαβες. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν, σήμερα κυρίες και κύριοι θα δείξει ο πονηρός Νικόλας αυτό που έπαθα με το Ρινόκερο. Ωχ, Θεούλη μου, Θεούλη μου, άλλοι παρουσιαστές με τις ποσέτ και με τα κοστούμια και εδώ εγώ, εμείς τρέχουμε στο Ρινόκερο. Παιδιά μου, το τι βγάζει ο Ρινόκερος. Από εκεί που φαντάζομαι. Δεν φαντάζεσαι. Εσύ τα μάζεψε. Βεβαίως. Τα μάζεψα κανονικά. Φόραγε στολή. Όχι. Με τα ρούχα τα κανονικά. Ναι. Μπράβο, παιδί. Ναι, τα μάζεψα όλα του Ρινόκερου και τον... Ούτε η Ναόμι Κάμπελ όταν σκούπιζε τουαλέτες. Πω, είναι τρεις τόνοι. Του χάιδεψα και τα πόδια. Ανώμαλο παιδί είσαι. Του χάιδεψα το πόδι του Ρινόκερου. Έβαλε ντούτσο στη στολή. Και το μάτι του το χάιδεψα. Α, το μάτι του αρέσει, το καπάκι. Ναι, ναι. Πάνω από το καπάκι του ματιού, έτσι. Τώρα ο Ρινόκερος στη ζωή του ποτέ δεν μπόρεσε να τρύψει το μάτι του. Α, γι' αυτό του αρέσει να του το τρύψει. Αν δεν ήμουν εγώ εκεί. Από ένα παιχνίδι και έχει πάει εκεί να του μαζέψει πρώτα τα κακά που είναι τριστών και μετά να του ξύσει το μάτι. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά. Πρώτος γύρος. Έλα. Θα έπρεπε να ντρέπεστε που κάθεστε και βλέπετε τηλεόραση. Αυτό έχω να σας πω. Τίποτα άλλο. Καλώς ήρθατε, Αναστολένα, επίσης, καλή εβδομάδα, πολύ φωτεινά μου καλή είσαστε. Καλή αρχή να έχουμε. Βέβαια, εσείς έτοιμο για το κολέγιο. Πρέπει. Είμαστε college boys. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε το quiz που δείξαμε και πριν. Ωραία. Αυτό το κορίτσι ποιο είναι, το βρίσκεται όμως. Όλοι, όλοι, όλοι το βρίσκεται. Σας ζεστό ψωμάκι, τσούκου τσούκου το τσιμπάτε. Ωραία κορμί έχει. Ελληνίδα. Εντάξει, έχει το κορμί της μάνας. Ωραίο είναι. Και στούθος. Στούθος. Θέλετε να μιλάμε ολομοιού, του στούθους πουλούπλους. Ο Ντούτσος. Ο Ντούτσος. Μοιάζει όμως τώρα που τη βλέπω, το στόμα της Μαλλιωτάκη έχει. Το κορίτσι αυτό. Ναι, αν τη δείτε καλά, καλά. Ναι, δεν μοιάζει λίγο με τη Μαλλιωτάκη μικρή. Αλλά και η Μαλλιωτάκη, ωραίο κορίτσι. Και με τη Σπυροπούλου λίγο, την Κωνσταντίνα το στόμα. Έχεις άδικο, δεν έχεις άδικο. Άρα η Μαλλιωτάκη με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μπορεί να είναι αδέλφια. Και με αυτή την κοπέλα, κάτι σχέση έχουν. Κάτι έχουν, μία σχέση. Φόμου παπάκι, star.gr, στείλτε μας mail για το ποιο είναι αυτό το κορίτσι και πάμε στον πρώτο γύρο. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, Μούλα, και σήμερα είναι ο πρώτος που θα σας ανακρίνω. Συγκλονιστική πάλι είδηση έχουμε. Έχουμε μία σταρούμπα η οποία απόλεσε το βρακί της. Ή μπορεί και όχι. Τέλος πάντων, έχουμε ένα τηλεοπτικό πλατό. Μπορεί να μην φόραγε ποτέ. Ναι, το τσεκάρει να δει αν το φόραγε ή όχι. Δεν θυμόταν. Δεν θυμόταν αν φόραγε το βρακί. Και μνησιακό επεισόδιο τρελό. Εντάξει, είστε έτοιμοι. Βεβαίως. Με κάτι τέτοια. Τόσο σοβαρά θέματα. Ναι. Και να μην είναι δηλαδή. Σοβαρότητα.
Κασούρτη. Είναι επειδή θα έχουν νέα μέτρα από την Τρόικα. Λοιπόν, ποια καλεσμένη σε τηλεοπτική εκπομπή κοίταξε κάτω από το φόρεμά τη για να τσεκάρει αν φοράει βρακί. Κάτσε νωρίτερα. Ναι, κάτσε τότε με όλοι. Τα πάμε καλά. Κάτσε με ροή. Στο βρακί είχε βρακί. Έκανε εσύ την πάψη περίεργα. Μα σε βρε. Συνεννοούμαστε. Πάντων, εγώ είμαι ντυμένο καθώ πρέπει. Στημένο. Πάμε, Μαρία, λοιπόν. Συνήθω τέσσερι επιλογέ. Πρόκειται για την αγαπημένη Μάιλι Σάιρου. Πρόκειται για την αγαπημένη Σαρλίς Θερόν. Πρόκειται για τη Λατίνα υπεραγαπημένη Σοφία Βεργάρα. Ή πρόκειται για την Αϊθαλή και διαχρονική 427 ετών Σερ. Αν το κάνει τώρα η Σερ. Τι να πω, παιδιά, χαρά στο κουράγιο τη να ξεχνάει να βάλει. Πε αυτή, μωρέ, να γελάσουμε λίγο. Να πω τη Σερ. Όχι. Να μην πω τη Μάιλι Σάιρου και με τη Μάιλι Σάιρου. Θέλω να γελάσουμε. Θα πω το Α, τη Μάιλι Σάιρου που έχει κι άλλη φορά. Είναι η Βεργάρα. Παιδιά, η Βεργάρα είναι μεγάλο ψώνιο. Θυμάστε που είχε, μας είχε δείξει τον ποπό της. Ναι, με το σκισμένο φόρεμα. Με το σκισμένο φόρεμα, ότι ήταν το stream και ήταν όλο. Όλο. Άρα δεν φοράει. Λοιπόν, όντω πρόκειται. Όχι, άρα θέλει να μα το δείχνει συνέχεια. Φοράει, παιδιά, φοράει. Θα δείτε τι συνέβη. Είναι στο τηλεοπτικό πλατό μια πολύ αγαπημένη εκπομπή τη Chelsea Lately, όπου η Σοφία Βεργάρα πήγε και εκεί που έχασε κάποια κοσμήματα, νομίζω ότι χάνει και το βρακί τη. Η Σοφία Βεργάρα έδινε αμέριμνη και άνετη συνέντευξη στην εκπομπή Chelsea Lately, ώσπου η ερώτηση που είναι το μόνο πετρό σου επέφερε αυτό το ξέσπασμα. Oh my God, oh, everybody's fired! My assistant, my phone, they let me out with no jewelry. Oh my God! This is terrible! I have never done this. This engagement is Do off! I have underwear the engagement on? Is off! I have underwear. Yeah, you have underwear okay. on. I have never done anything without jewelry. I feel naked. Okay, well, it's okay. Ωραία, πολύ καλή. Είναι καλή. Αυτή την εκπομπή θέλει να κάνει η Ναταλία. Η Ναταλία, ναι. Το βράδυ. Το Chelsea Lately. Ναι, ναι. Όχι, όταν ήμασταν εδώ πέρα καλεσμένοι πέρσι, αυτό τη ρώτησα. Ναι. Ναι. Αν θέλει να κάνει το Chelsea Lately. Και αυτό θα κάνει. 0-0. Δεν μ' αρέσει όμως αυτό το 0-0 και θέλω να το ανατρέψουμε ευθύς αμέσως, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, μήπως έχετε, παιδιά μου, υπόψη ποια είναι μάλλον η πιο γνωστή φράση του Κοέλιο. Καλά, ναι, αυτό το σύμπαν. Θα σας πω. Αν θες κάτι με όλη σου την ψυχή, το σύμπαν σημαίνει ότι δεν τα καταφέρεις. Αλλά παιδιά μου, νομίζω ότι ισχύει τελικά και το αντίστροφο. Δεν ξέρω τι συνωμοσία μπορεί να είναι αυτή. Δηλαδή, εσύ ρε παιδί μου, Μαρία μου, θες κάτι που προσεύχεσαι να μην σου συμβεί ποτέ στη ζωή σου. Πες ένα όνομα, ρε παιδί μου, έτσι, τηλεοπτικού προσώπου που με τίποτα δεν θα ήθελες να βρεθεί στο πλευρό σου. Πες ένα, έτσι, το πρώτο που σου έρχεται. Τηλεοπτικό πρόσωπο. Παρουσιαστή. Εγώ δεν μπορώ το Γεωργίου. Το Γεωργίου. Εσύ, Φώτη μου. Εγώ αρκετούς, αλλά δεν θα ήθελα να πω. Δεν θα ήθελες να πεις. Λοιπόν, υπάρχει ένας πολύ γνωστός παρουσιαστής, ο οποίος δήλωσε ότι ένα πρόσωπο δεν θα ήθελα να έχω δίπλα μου και σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Όχι, το είχε. Το είχε. Α. Και θα τον τυραννίσει για έναν ολόκληρο χειμώνα. Τέλεια. Έλα, το ξέρω. Ποιος είναι αυτός, εσείς θα μου το πείτε, αν βεβαίως είστε έτοιμοι. Λοιπόν, ποιος λοιπόν γνωστός παρουσιαστής δήλωνε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με την παρουσιάστρια που έχει αυτή τη στιγμή στο πλευρό του, την οποία παρεπιπτόντως φωνάζει η Βαγγέλη. Οι δύο μαζί. Τι Όχι, παιδιά, δεν είναι σωστό και το ξέρω. Όχι. Εδώ η κάμερα σε μένα. Εδώ. 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 Τι έγινε, παιδιά μου, το λήξαμε. Δεν το Η Μαρία. Έλα, όχι, δεν γίνεται. Θέλετε να το δούμε πάλι στο όχι, ρε Σιλία. Ο σκηνοθέτης λέει Φώτης. Ναι, και ο Νικόλας νομίζει. Για να νομίζει ο Νικόλας που πάντα είναι με το μέρος ότι είμαι εγώ, φαντάζει πόσο εξόφθαλμο είναι ότι είμαι εγώ. Παναγία μου, λύστε το να τελειώνουμε καμιά ώρα. Απάντησε, παιδί μου. Λοιπόν, απάντησε. Φώτη, σου δίνω τέσσερις επιλογές as always. Α για σένα. Ο Θέμης ο Γιοργαντάς με τη Σάσα Σταμάτη. Β. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με την Κρυσταλία. Γ. Ο Παύλος Σταματόπουλος με την Κατερίνα Καραβάτου. Ή Δ. Ο Γιώργος Ολιανός με τη Λάουρα την Άγγες. Δεν το ξέρω, νόμιζα ότι ήταν. Δεν είναι πολύ εύκολο, η αλήθεια είναι. Πού πήγαινε το μυαλό σου, αυτό θέλω να μου το πεις. Ότι κάτι θα είχε πει ο Κωστόπουλος για την Παλατσινού, ότι δεν θέλει να είναι στο πλάι του, ναι, και μου πήγε εκεί πέρα το μυαλό. Κατσικώθηκε, σωστό. Και εγώ αυτό, γι' αυτό βιαζόμουν. Ναι. Για τη γυναίκα που θα είχε πει την τέτοια. Ναι, θα έλεγε, ναι, θα έλεγε, ας πούμε, ναι, δεν θα ήθελα, ρε παιδί μου, με τη γυναίκα μου να την έχω. Ναι, θα έλεγε, ναι, Ευαγγέλη,
Κάτσε να το πεις στο Βαγγέλη. Τη λέξη σου, ραδί, θα πω Γιοργαντά σταματή. Ναι! Νομίζω ότι το σακάκι σε βοηθάει να τη θασέβεις τη γεύση. Τη γεύση μου. Ναι, εντάξει, φτάνει, τη γεύση μάνη. Τη σκέψη σου ήθελα να πω. Γι' αυτό και βρήκες τη σωστή απάντηση, διότι παιδιά μου, δεν ξέρω αν το μάθατε, το πρόσωπο έκπληξη που θα πλαισιώνει τους υπόλοιπους πέντε στο πρωινό του Αντένα είναι πλέον ο Θέμης Γιοργαντάς. Αυτό έγινε τελευταία στιγμή, διάβασα. Δηλαδή πώς τους έλειπε, ήταν μια καρεκλάδια εκεί, είπα να σπάρουμε το Θέμη. Μάλλον το έκαναν ως έκπληξη, γιατί είχαμε ακούσει πολλά νόματα, μεταξύ των οποίων και την Νικολέτα Ράλη, ότι θα μπορούσε να είναι μέσα στην ομάδα. Δεν είναι τελικά. Και πότε θα βγει ο Θέμης. Είχε παιδί μου, δεν έχεις δει. Αν δεν το είδα σήμερα. Δεν το είδα. Είδα λίγα. Είδα, όχι, είδα λίγα. Δεν το είδα ότι βγήκε σήμερα. Άρα δεν έχεις υπόψη σου και τι έχει συμβεί με τη Σταμάτη και τον Γιοργαντά στον αέρα της εκπομπής. Μπείτε. Να μην μου απαντήσεις. Με ποιον θα συνεργαζόσουν. Με ποιον θα συνεργαζόσουν. Με κάποιον θορυβόδη. Με κάποιον δηλαδή που θα δουλειάζει. Με ένα Black & Decker, ας πούμε. Όχι. Με... λοιπόν, πολλά ντεσιμπέλ μου βγάζει η Σάσα Σταμάτη. Σάσα, γεια σου. Δεν θα συνεργαζόταν με τη Σάσα Σταμάτη. Πάει τελείως εκτός. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης μου βγάζει πολλά. Νομίζω θα μπορούσα να συνεργαστείτε στη Βουλή. Δεν κάνει εκπομπή στην τηλεόραση με βιβλία. Πολύ βιβλία. Εγώ μένω και δεν θα συνεργαζόταν με τη Σταμάτη. Αυτό εγώ μένω. Και από Δευτέρα στο πρωινό μου θα μάθει. Όχι, παλέ, τη βλέπω συνέχεια που πηγαίνω. Δεν έχει φέρει ποτέ καλεσμένη στην εκπομπή. Βγαίνει και μπαίνει μια χαρά. Δεν έχει βγει προ τα έξω, δεν υπάρχει φωτογραφία. Στη θάλασσα, καλέ, τι λέει η Κώστα. Μπήκε, βγήκε, μια χαρά. Βγαίνει και μπαίνει. Έλα, τα έχω μαζεμένα, μιλά εσύ. Έλα, έλα, έλα τώρα. Γιατί? Γιατί? Το φέρατε εδώ, που με έβριζε. Δεν έλεγα τα πράγματα. Αυτό είναι το γκόσυπ της ημέρας. Δεν το έλεγα. Πέραν της πλάκας, γιατί Γιώργο, δεν σου είχες πει για τη Σάσα πέρυσι. Τι κάτι, τι κάτι. Δεν θα έκανα ποτέ κομπή με τη Σάσα. Με είχε ρωτήσει τότε στο Παύλο Σταματόπουλος μέσα στο Μέσα Καλή Χαρά ποιον δεν εργαζόσουνα. Και εγώ λέω με τη Σάσα Σταμάτη και μου λέει γιατί. Λέω γιατί είναι πολύ λαούτη και τα λοιπά. Και τώρα είμαι δίπλα της, δηλαδή δεν έλεγα. Όλη την χρονιά δίπλα βγάλεις. Και επίσης, δεν κατάλαβες, με λέει και Βαγγέλη. Εσύ μην κάνεις το χαζό. Έλα, το χαζό. Έλα, αυτά δεν μ' αρέσουν εδώ. Απάντησέ μας στον αέρα που τα λες, ποια δύσκολα είναι. Όπως κατάλαβε, κατάλαβε, Γιοργαντά. Α, έτσι, ευχαριστώ πολύ, Πυθία. Α, δεν καταλαβαίνε. Ήξερα τι θα πετάξει τώρα. Θα το πιω, με κνευρίσει πάλι. Άντε πρώτη εκπομπή με ξεκνευρίσει. Α, θα φέρω καπέλο. Μαύρο χειμώνα θα περάσει. Α, σχέση από το τέλο. Μα βλέπουν και οι γονεί του στο νεράκι. Εγώ ένα θέλω. Επειδή σήμερα έχει την παρουσίαση του προγράμματο στο Αντένα, θέλω να ζητήσω μια χάρη. Εγώ θα συνοδεύσω τη γυναίκα μου, προφανώς. Μπορώ να πω κάτι. Εσύ θα δεις με τη γυναίκα σου, όχι, επιτρέψτε μου να πω τώρα. Θα συνοδεύσεις εσά που είναι μόνη. Όχι. Ξέρεις γιατί. Του ρίχνω δύο κεφάλια την Γιοργαντά. Πού να με βγάλει τα κομμενάρα. Παρακαλούμε, παρακαλούμε. Μιλάει παρουσιάστρια. Ένα στην αίσθηση ότι η Σταμάτη με τον Γιοργαντά θα αποτελέσουν το νέο δίδυμο Ουγγαρέζο στη Σταμάτη. Γιατί δίδυκαν όλοι βραδινά. Στημένο μου φάνηκε. Χρονιάτικο. Η Σταμάτη το έχει λίγο το musical το λίγο μέρη Χρονοπούλου και το συντηρεί. Τελευταία. Ναι, ναι, το συντηρεί αυτό. Ναι, αλλά όλο βραδινά. Καλή χρονιά να ευχηθούμε. Επίσης. Λοιπόν, 1-0. Λούκα. Λοιπόν, πάμε για μια γρήγορη ταχύτατη πτήση στο εξωτερικό. Έχουμε δελτίο από ειδήσει του Hollywood και των γειτονιών εκεί πέρα. Έχουμε γνωστό μοντέλο το οποίο κάνει γυμναστική, αλλά κυρίως πάσχει από ακμή και έχουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει ακμή. Τρελό. Ναι, και πολύ hot μοντέλο. Για όλο τον κόσμο. Όλο. Έχουμε Britney Spears, η οποία αποτάσσει από πάνω της το χαρακτήρα της ιερόδουλης που θα μπορούσε να πει κανείς ότι εικονογραφεί το καινούριο βίντεο κλιπ της Work Beach. Συγγνώμη, δεν της αρέσει αφού καθόλου. Αυτό λέει και το τραγούδι. Δεν της αρέσει καθόλου όμως. Μετά αφού αυτό λέει το τραγούδι. Δεν το θέλει. Τώρα άλλαξε γνώμη το κορίτσι. Δεν δικαιούται. Γυρίσματα το. Ναι, ναι, όχι, όχι. Έχουν την επιστροφή. Αφού και το Beach, αυτό λέει το τραγούδι. Δεν το θέλει. Έχουμε την επιστροφή της υπερταλαντούχας Paris Hilton, η οποία έκανε εξαιρετικό τραγούδι με φοβερούς τίτλους. Με σκοροϊδεύει. Στίχους τους έχουμε υποτιτλήσει. Είναι συγκλονιστική. Και βέβαια έχουμε έναν σταρούμπα μεγάλο Βρετανό, ο οποίος πρόκειται να μετικήσει για το καλοκαίρι στην Ελλάδα, στην Πάτμο. Θα μάθουμε ποιος είναι. Σταρ, ο οποίος θέλει να πάρει εξοχικό και αυτό στην Πάτμο. Μάλιστα, τέλεια. Θα μάθουμε όλα αυτά. Νικόλας Μακραδημήτρης στο ρεπορτάζ. Και
Και ενώ πέφτουν οι πρώτες βροχές και περιμένεις τα ζαβά της showbiz να μαζευτούν λιγουλάκι, εκεί να σκάνε έξω σαν τα σαλιγκάρια και χορεύουν στο ρυθμό της ζαβομάρας τους. Ιδού τα αποτελέσματα των πρώτων βροχών του Οκτώβρη. Φωτιά και λαύρα η Scarlett Johansson που μετά το 2006 και για δεύτερη φορά το περιοδικό Esquire την τοποθετεί στην πρώτη θέση της λίστας του με τις πιο ανάφτρες γυναίκες στον κόσμο. Κάηκα, κάηκα. Κάηκα, καίγομαι. Έχω ανάψει. Κάφτρα που σε καίει πάντα θα με γοψιθυρίζει η πρώην μουσα του Woody Allen, την άκουσα μα το Θεό. Άλλος ένας πρωτοκλασάτος στάρ του Hollywood ετοιμάζεται να αγοράσει σπίτι στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Πάθμο. Ο Daniel Craig κάνει έρευνα αγοράς τη στιγμή που μιλάμε και ίσως το καλοκαίρι να τον δεις να κάνει βουτιές δίπλα σου πίνοντας φραπέ και παίζοντας τάβλη. Η Miley Cyrus έβγαλε τα ρούχα της καβάλι σε μια σφαίρα, μεταξύ άλλων έκλαψε, έγλειψε ένα σφυρί, γκρέμισε τύχη στο όνομα της αγάπης και ξανά έκλαψε προφανώς από κούραση. Αυτός είναι ο Hulk Hogan που έκανε τη δική του εκδοχή για το Wrecking Ball και δεν δίστασε να βγάλει και αυτός έξω τον καλλίγραμμο Not ποπό του, περιορέξεως βρακάκι. Η Kate Upton είναι ίσως το πιο σεξι θηλυκό στον κόσμο της βιομηχανίας αυτή τη στιγμή. Κάτι γίνεται όμως όταν πηγαίνει γυμναστήριο, αφού η πολύ αεροβική έχει ως αποτέλεσμα να την κάνει έτσι. Ναι, η Kate Upton έχει σπυράκια. Έγινα έξαλλος. Ζήσε με αυτό. Έγινα έξαλλος. Η Kim Kardashian πήγε στο Παρίσι για την εβδομάδα μόδας και αποφάσισε να βγαίνει κάθε βράδυ με τις δύο κολλητές της. Οι τρεις τους περνάνε πάρα πολύ καλά και φήμες λένε πως τις συμβουλεύουν και για το τι να αγοράσει από τους διάσημους σχεδιαστές. Όπως βλέπετε, έχουν πάρει θάρρος. Και ενώ κανείς δεν το περίμενε και όλοι αγωνιούσαν ποιος, τι, πώς, γιατί, πότε και επειδή η απάντηση ήρθε από το στόμα της ίδιας της Ελεονόρας. Δεν σας πω εγώ που όποτε έχει γάμο στην Κρήτη πάω απρόσκλητη. Δεν έχεις πάει το καλοκαίρι σε γάμο. Σε γάμους και σε πανηγύρια. Όπου στείνεται χορός και μουσική στην Κρήτη δεν υπάρχει περίπτωση. Όπου γάμος και χαρά και να κάνει μάνα πάνω. Και σε πανηγύρια. Προσοχή στα γαμοπύλαφα. Μέθησε, έφαγε σαβούρες, γύρισε αισθησιακή ταινία, ενώ το παίζει και καλλιτέχνης παύλα τραγουδίστρια. Το τελευταίο της κομμάτι είναι ένα ύμνο στην καλοπέραση, αφού τα λόγια σε παραπέμπουν σε λόγια σοφών ανθρώπων. Η Paris Hilton ορίμασε. Η Britney σοβάρεψε και αφού κυκλοφόρησε το τελευταίο της βίντεο κλιπ για το Work Beach, έδωσε τηλεφωνική συνέντευξη και είπε τα εξής. A lot of sex goes into what I do, you know, but sometimes I would like to just bring it back to the old days. Oh my God, we showed way more skin, did way more stuff for the video than what is actually there. Like I cut like out half the video because I am a mother. Για μένα κακός, γιατί με περισσότερες γυμνές σκηνές, ίσως να ήταν λιγότερο κακόγουστο. Σκέψεις. Η Britney είχε βοκόντερ και όταν μιλάει. Κάμερα ή κάποτε εδώ. Η Britney είναι από τη Λιμνούπολη, είναι πολύ γνωστή. Πάπια που έχει καταπιεί. Έχει καταπιεί πάπια. Πάμε. Μόνο. Μια και είμαστε ντυμένοι και έτσι. Μαρία, είσαι έτοιμη. Είμαι πολύ έτοιμη να σου πω. Ωραία, να δούμε τι εμφανίσει. Είχαμε πολύ μαύρο αυτό το Σαββατοκύριακο. Ωραία, πολύ μαύρο. Ωραία και ασφαλέ. Μα ήταν τόσο ωραίο Σαββατοκύριακο. Είναι αυτοί το θέλαν το μαύρο και την ψυχολογία μα. Λοιπόν, πάμε πρώτη εμφάνιση. Μαύρο το λες αυτό, κοπελιά. Όχι, ναι, δεν είναι αυτό ακριβώς το μαύρο. Ποιο έβαλε αυτό το παντελόνι, το οποίο... Λάθος. Πείτε μου, εξηγήστε μου το γιατί. Ναι, πες, Φώτη. Να μου εξηγήσουν, δεν είναι λάθος. Είναι λάθος, εγώ δεν είπα τίποτα. Ωραία, αυτό έτσι όπως το έχει συνδυάσει είναι λάθος. Αυτό το παντελόνι μπορεί να φορεθεί με άλλο τρόπο. Με τι εννοεί, ανάποδα. Στο μπλουζάκι, σε χαλάει. Με χαλάει το σακάκι, το οποίο είναι άλλο στυλ τελείως. Δεν έχεις δίκιο. Εμένα μόνο το μπουζάκι μου κάνει. Εμένα μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει και πολύ όμως. Για το σακάκι εγώ θα. Αν έχει πάει στα μπουζούκια ή σε ένα πάρτι, είναι οκ. Okay. Αν έχει πάει τώρα σε τίποτα βραβεία θεατρικά, είναι πολύ εκτός. Αν είναι καλοβρίδι, είναι μια χαρά. Δεν είναι μια χαρά. Αν είναι καλοβρίδι, το σώσει πότε να πει. Όχι, όχι. Γιατί η Νατάσα θα το φοράει άνετα αυτό. Θα σου πω για το πιστεύω, λάθος και αφού βρούμε την απάντηση. Να πω ότι είναι πολύ σωστό το t-shirt με το κόσμημα το μεγάλο κολλιέ. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί μπορείς να
βάλεις ένα βαρύ κόσμημα με ένα t-shirt που είναι ένα φανελάκι τίποτα μακό ναι. και να δείξεις πολύ αλλιώς. Εμένα μου αρέσει. Ήθελε πιο, πιο μακρύ τουλάχιστον t-shirt. Είναι πολύ κολλητό όλο αυτό εδώ πέρα. Πολύ... Έχεις πάρα πολύ λάθος, Γιώργη. Πάρα πολύ με λάθος. Κλασική γόβα, ωραίο πόδι, δηλαδή αυτό το σώμα δεν το... Αυτό... Μα έλα, πες και εσύ. Ναι, ναι. Για να το γυαλίσεις κιόλας. Είναι ωραίο σώμα από αυτό. Για να δω ποιο μπορεί να είναι. Α, Ελένη Φουρέιρα, Β, Σάσα Σταμάτη, Γ, Ελισάβετ Σπανού, Δ, Ναταλία Δραγούμη. Πώς το πάθατε. Κοίτα, δεν είναι ούτε τη Σπανού τα πόδια, ούτε τη Δραγούμη. Ούτε είναι η Φουρέιρα ή Σάσα. Δεν είναι. Παίζει πολύ να είναι Σάσα σε πληροφορία. Σάσα. Από Σάσα. Μπράβο, θα μας τρελάνε. 1,85 που είναι η Σάσα είναι πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα. Για μένα τουλάχιστον. Και τι να κάνει, το βάλει βερμούδα, ρε εσύ. Όχι, να μην το βάλει, να βάλει κάτι άλλο. Το βάλει το παντελόνι και καλά κάνει. Δεν έχει καταλήξει στο στυλ τη, γι' αυτό με μπερδεύει. Τη μια το πρωί βγαίνει με του κότσου και τα φορέματα και κάνει την τρελά. Αυτό που δεν σ' αρέσει στη Σάσα είναι όταν γίνεται μαντάμ. Ναι, μπράβο. Ωραία. Και αυτό δεν αρέσει ενδεχομένω ούτε στη Σάσα. Απλώ. Θα τυχαίνει, μην νομίζετε, παιδιά. Ούτε όμως πουλάκι μου και το ροκ της πάει τη Σάσα τώρα που είναι όλη τη μέρα στα μπουζούκια. Δεν της πάει αυτό τη Σάσα. Όσοι είδος υγρασία, λέω. 1-0 τελείωσε. 1-0. Λοιπόν, επόμενη εμφάνιση. Πάμε να δούμε. Τι είναι πανσέδες σε φόρμα. Φράουλες. Αυτό είναι πολύ καλοκαιρινό, ρε παιδιά, δεν είναι για. Τι έχει. Είναι σαν τουλίπες. Για να δω. Τουλίπες, λουλούδια. Είναι φόρμα. Τζάμψουτ είναι, τζάμψουτ. Φόρμα, φόρμα. Ναι. Εντάξει, δεν με τρελαίνει, ούτε κακό μου φαίνεται. Πού έχει πάει έτσι. Σε εκπομπή. Το παπούτσι δεν φαίνεται. Πήγε καλεσμένη έτσι σε εκπομπή. Ναι. Άμα είναι πρωινή. Είναι ξένη, είναι ξένη. Α, ξένη. Α, ξένη. Αλφα είναι η Κέιτι Πέρι, Β η Γκουέν Στεφάνι, Γ η Γουνόνα Ράιντερ, Δ η Ντρου Μπάριμορ. Γκουέν αποκλείεται τόσο λουλουδάκι μαύρο, νομίζω. Κάτσε να δω, μην με βοηθάνε με μηνύματα. Έλα, σε παρακαλώ. Κέιτι Πέρι μπορεί, Γουινόνα Ράιντερ μπορεί, αλλά δεν είναι τόσο ψηλή. Ντρου Μπάριμορ θα πω. Μπράβο, Μαρία! Δύο στα δύο! Η Ντρου έχει καλά, πες μικρή που θέλω να γίνω καφέ τζου στην Κυψέλη, πες. Ναι, ήθελε. Έχω, έχω χάρισμα, medium. Μπράβο, Μαρία. Το πιστεύω. Γιατί αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Επόμενη εμφάνιση. Εδώ, Μαρία, για πες. Τραγική βότα. Τραγική πόστα, τραγικό φανελάκι. Έλα, σταματήστε. Love is freedom. Ναι. Τι να κάνω, φταίω εγώ, ρε παιδιά. Η φούστα αλλιώς φορεμένη είναι πάρα πολύ ωραία. Πώς. Πώς αλλιώς, αν τη βάλεις έτσι, να γίνεις αρλεκίνος της απόκρισης. Με άλλα παπούτσια, Μαρία. Με άλλα παπούτσια. Τα παπούτσια μας πειράξαν. Πάντως, η Λαπατέρ είναι πολύ ωραία. Φοράει και καλσόν. Όχι, δεν φοράει καλσόν. Απλά είναι το γυαλιστερό και μαυρισμένο πόδι. Έχει πόδι γραφίτι. Ναι. Γρανίτι. Μου αρέσει, παιδιά, τι να πω. Οκ, μάνα μου, κάτσε να δούμε και ποιες είναι. Λοιπόν, Α, Λάουρα Νάργιες, Β, Μέρη Σινατζάκη, Γ, Κατερίνα Τσάβαλη, Δ, Ήβια Δάμου. Μην είναι η Μέρη Σινατζάκη. Μην είναι η Μέρη Σινατζάκη. Μην είναι η Τσάβαλη. Μην είναι η Τσάβαλου. Μην είναι η Τσάβαλου. Λοιπόν, τώρα θα είναι οι Νάργες ή η Διαδάμου. Η Μπότα είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Η Διαδάμου είναι πολύ ψηλή και έχει κάτι μεγάλες ποδάρες. Νομίζω ότι είναι οι Νάργες. Μπράβο, Μαρία. Τρία στα τρία. Δηλαδή σήμερα διάβασα το Σαββατοκύριακο. Μπορεί να γίνω με την Κυψέλη. Δεν είναι να γίνω με την Κυψέλη. Επόμενη. Όπα, έλα. Μπορεί να είναι λάθος η λήψη, γιατί το λέω, πάρ' μποτάκι, είναι τι λες, μωρέ, Μαρία, τι λες. Είναι λάθος η λήψη που έκανε από τη δουλάπα αυτή. Ένα λεπτό, γιατί αυτό είναι ένα στυλ μπόχο. Το μποτάκι μ' αρέσει. Αυτό παρά είναι μπόχο. Όχι, όχι, είναι λίγο λάθος μπόχο. Εντάξει, μπόχο. Δηλαδή μπόχο, κουρελού. Ωραία η κουρελού. Αν ήταν και την κουρελού θα ήταν ωραίο. Ένα-ένα, είναι ωραία. Ναι. Μαζί όλα είναι ναι. Ένα-ένα, αν έχεις το ποτάκι αυτό. Ωραία, πες, έχει την κουρελού και θέλει να την κρατήσει. Τι που κάμισο να βάλει. Τζιν. Τζιν. Ναι, με τζιν παντελόν. Με καμπάνα, με καμπάνα. Μπορεί ίσως και το λεοπάρ να ταιριαζε, αλλά τώρα έχει τρία στοιχεία που είναι όλα μαζί. Και ρολόγια και κορδονάκια και πέντε κρί και ένα θάλιρο. Μια φορά θα σου πω το εξής. Είμαι και θέλω να φορέσω κάτι ωραία, πολύ όμως ήταν, έτσι. Και είναι από κάτω αυτό, από πάνω ετούτο, και έχω την Πατρίτσια και μου κοιτάει και μου λέει αυτό το κάτω είναι άλλη ιστορία, αυτό το πάνω είναι άλλη ιστορία. Ξεχώρισε τα, άλλο έργο. Για να δούμε. Λοιπόν, Α, Τόνια Σωτηροπούλου, Β, Τάμτα, Γ, Νατάσα Καλογρίδη, η Δ, Κατερίνα Στυπούλη. Όχι, πάει η φιλία σου, Μαρία μου, διαλύθηκε. Γιατί αυτή η Σάντα είναι δικιά της. Πόσο ντροπή, ντρέπομαι για σένα, πουλάκι μου. Κατερίνα Στυπούλη.
Νατάσα Καλογρίδου. Να το. Πολύ χάρηκα. Είπα Δέλτα. Είπε Δέλτα. Είναι η Νατάσα. Είναι η Νατάσα. Κοίταξε να σου πω. Ναι. Τώρα όμως που τη βλέπεις ολόκληρη. Ναι, ναι. Νατάσα, γιατί η Νατάσα έχει. Αλήθεια σας το λέω. Ναι, ναι. Η Νατάσα έχει πάρα πολύ στυλ και έχει σχεδιάσει και πάρα πολύ ωραία ρούχα. Πολύ ωραία. Και η τσάτα δικιά. Όταν τη βλέπεις όλη, σου κολλάει. Όταν το βλέπεις ακέφαλο, η Νατάσα μπορεί να βάλει ό,τι θέλει. Τέλος. Ωραία, πάμε στην επόμενη εμφάνιση. Τι είναι, παιδιά, είναι πανενόφλωτες μαύρες που κρέμονται. Όχι, Μπέρτα φοράει. Παιδιά, αλήθεια, ντύθηκε έτσι για να βγει χωρίς να είναι σε παράσταση. Δεν είναι πάνω στη σκηνή. Όχι, όχι, είναι κάτω από τη σκηνή. Είναι μαλλιωτάκι, να το πω μόνη. Όχι, αγάπη μου, τόσο κοντή. Καλά, έχει πάρα πολύ χιούμορ, θέλω να κάνω παρέα με αυτή την κοπέλα. Είναι ξένη. Μπορεί να θέλει και να κάνετε παρέα. Μακάρι, γιατί θα κάνω και λάθο. Κέιτ Μο, Β, Μίλα Κούνη, Γ, Μαριόν Κοτιγιάρ ή Δέλτα Γκουίνεθ Πάλτρο. Γκουίνεθ το αποκλείω, Μαριόν το αποκλείω, ή Κέιτ Μο είναι ή Μίλα. Τι να είχε πάρει Κέιτ και έβαλε αυτά. Τι θα πει, έλα. Θα πω Μίλα. Κέιτ. Εγώ το βρίσκω ωραίο. Πολλές πλακές έχει κάνει Κέιτ. Εγώ το βρίσκω ωραίο. Έχει πλάκα, έχει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και μετά θα πάρω εγώ σειρά, έτσι. Εγώ, γιατί έχω στο λυγιστή σήμερα, έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις. Δεύτερος γύρος. Έχουμε και την ποινή με τωρινό καιρό. Ωραία. Μην βάλω ένα κοστούμι, αμέσως να με θεοποιήσετε. Ό,τι βλέπουμε, λέμε Φώτιμο, ό,τι βλέπουμε. Έλα, πάμε, παιδιά μου, γιατί θέλω κι εγώ να παίξω. Έλα, πάμε στο κουιζάκι να δούμε το κορίτσι αυτό και να μας πείτε ποια είναι, γιατί το βρίσκεται. fumulaipapakistar.gr είναι το mail μας και αφορμή αυτή η φωτογραφία είναι για να επικοινωνούμε όπως και στο Facebook και στο Twitter. Λοιπόν, εγώ έχω. Ναι, ναι, ναι. Έλα να κόψω και να ράψω. 2 στα 4. 2 στα 3. 3 στα 5. Για να σε δω. 3 στα 5. Για να με δω. Πρέπει να τα περάσετε για να πάρει το. Α, εδώ σε θέλω. Να πω πρώτα ότι σε χωριστά αυτά τα δύο κομμάτια, αλλιώ φορεμένα και το από μέσα και το από πάνω θα ήταν ωραία. Από πάνω 25 με μπακαλιάρο. Με μπακαλιάρο. Ένα σκορδαλιά. Γιατί ένα λεπτό το πουκάμισο με την τοντεντέλα προ τα κάτω δεν σ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Αλλιώ, όχι με αυτό το πράγμα. Το σιγκούρι. Από πάνω. Όχι μαζί. Είναι όχι δύο διαφορετικές ιστορίες. Είναι δύο πολύ ίδιες ιστορίες. Και πολύ μπλεγμένες. Και επειδή είναι δύο ιστορίες ιστορικές. Πάντως το ποτάκι. Μιλάω για τη γιορτή του σχολείου. Μιλάω. Το ποτάκι με το ρεβέρ μ' αρέσει. Ωραία. Το μανίκι έχει φούσκα σαν τη μαντό μαυρογένου. Σαν αυτά που φοράγαμε στην. Όχι, δεν έχει φούσκα. Είναι μακρύ και τέτοια. Τι λένε αυτή τη δαντέλα που. Κιπούρ. Κιπούρ δαντέλα. Τι λένε τη γιαγιά μου. Τη προσγειαγιά μου. Όχι, από την καλή πολύ. Λοιπόν, επιλογές. Ναι. Α. Σταματίνα Τσιμτσιλή. Β. Ελένη Πετρουλάκη. Γ. Ναταλία Δραγούμη. Ή Δ. Σόφου Πασχάλη. Λοιπόν. Σταματίνα Τσιμτσιλή δεν νομίζω καθόλου. Αυτό το παπούτσι, ο σοφός. Σύζυγος δικηγούσα, σύζυγος δικηγόρου. Θα βάλει αυτό το ποτάκι. Όχι, δεν το φοράει. Όχι. Εγώ θα έβαζα τη Σόφου Πασχάλη. Είναι η Ελένη Πετρουλάκη. Κάτι τον τελευταίο έχει καιρό. Έχει πάθει η Ελένη Πετρουλάκη κάτι. Προσπαθεί λίγο παραπάνω, μάλλον. Εγώ το πιστεύω. Έχει δίκιο. Θα το καταφέρει. Κάποια στιγμή. Όταν προσπαθεί ο άνθρωπος, πάντα κάτι κάνει. Μ' αρέσει η πότα. Ναι, είναι λάθος η λήψη της φωτογραφίας. Να σου πω κάτι. Η λήψη της φωτογραφίας είναι σαν να είναι. Σαν να είναι σε ένα παραμύθι, όπου είναι και η κακιά με την Μπέρτα και ο παπουτσωμένος γάμος. Μπράβο, ρε Συμφώτη, δεν είναι σαν η κακιά με την Μπέρτα. Είναι οι μπότες που πάνε μόνες τους και από πάνω ένα μπλε πνεύμα. Είναι λάθος γιατί περπατάει, το είπα. Αν το δεις, κανονικά είναι το φόρεμα μέχρι κάτω από το γόντι και φαίνεται μόνο η σούρα της μπότας. Είναι ωραία. Είναι τυπικό. Άμα είναι να τη δω την πότα, να τη δω. Θα έπρεπε να φάνε ένα κοντό, ένα σόρτ. Ναι, όταν είναι ακριβώς στην. Στο γόνατο. Ναι. Είναι πάνω από το γόνατο. Αν είναι η βότα, είναι πάνω, αν είναι πρέπει να φαίνεται λίγο πόδι. Να φανεί το πόδι, ναι. Είναι φίλη, ή να μην φανεί καθόλου. Ωραία. Ποια είναι, για να δω. Λοιπόν, Α είναι η Σοφία Βεργκάρα, Β είναι η Kim Kardashian, Γ είναι η Τζέσικα Σίμψον ή Δ είναι η Μαράια Κάρι. Θα πω τώρα να είναι η Βεργκάρα. Είναι ωραίο μπλε όμως, παιδιά.
Το κομπάλτ. Η Τζέσικα Σίμψον. Το κομπάλτ. Η Καρδάσιαν. Πού είναι η περιφέρεια καλή εποχική. Ωραία, πάμε σε άλλη. Έλα, έλα, θα πω κι άλλα. Λοιπόν, επόμενη εμφάνιση. Τι, δεν είναι κακό. Ε, όχι. Αντιμπούτ με... Το πόδι. Το ποτάκι που είναι μέσα από ένα στράγαλο. Και, επειδή έχει όνομα... Αντιμπούτ. Και... Τι και. Όχι, είναι κατηγορία αποφυσιών, δεν είναι μάλλον. Και... Για να εξηγώ ποιο είναι. Και... Η δερμάτινη φούστα μου αρέσει. Ωραία, όλο το πάνω μου αρέσει. Και το ριγέ μου αρέσει το άσπρο μαύρο. Είναι ωραίο. Ωραίο. Καλό είναι, μια χαρά είναι. Αλλά εγώ το πόδι δεν θα το θέλα κάπως έτσι, να σου πω την αλήθεια. Γιατί έτσι κάνει τώρα το άνθρωπο που δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Πώς το θέλεις, δηλαδή με γόβα. Όχι, δεν ξέρω. Αλλιώς. Όχι, πες μου, ρε παιδί μου, θέλω να βάλω εγώ. Αν το βλέπα αλλιώς, μπορεί να το έλεγα ναι. Εγώ και εσύ είμαστε ζευγάρια, θέλουμε να βγούμε. Και θέλω να βάλω εγώ αυτή τη δερμάτινη φούστα που είναι πολύ ωραία και τσπάει. Τσπάει, ωραία, ωραία. Και τη ριγέ την πίσω που είναι κάνει το πόδι της πολύ κοντό και της κάνει πολύ χοντρή τη γάμπα. Δεν το βλέπετε. Να πάρω πιο κοντή φούστα. Όχι, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Εγώ δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή. Ναι, αφού είσαι άντρας μου και βιαζόμαστε να φύγουμε. Άνοιξε μου την ντουλάπα να δω να σου πω. Ορίστε, πες πώς βλέπεις εδώ, τι διαλέγεις. Πες πώς βλέπεις, πες μου να δω αυτό. Τόσο χαζό είσαι, παιδί μου, δεν μπορείς να φανταστείς. Όχι, δεν μπορώ να φανταστώ. Παντρεύτηκα, γαμώτη, και σχόδω στα καλύτερα μου χρόνια. Έλα, ποια είναι. Α, Λεωνόρα Μελέτη, Β, Πινελόπη Νασοπούλου, Γ, Ανατός Θοδωρίδου ή Δ, Έλενα Παπαρίζου. Όχου. Φοράει γυαλιά, ε, στο γιακά. Πού το ξέρεις. Το είδα, κοίτα, έχει γυαλιά και μην είναι, τι είναι πρεσβειοποίηση, είναι. Ε, όχι. Έχουμε τη Μελέτη, την Παπαρίζου, η Θοδωρίδου μόνο αν δείχνει πρεσβειοποίηση, οι άλλες. Καλά, φτάνει γιατί τη Θοδωρίδου έβγαλε. Όχι, συγγνώμη. Ενώ την αγαπάω. Μα μου λες ότι είναι πρεσβειοποία. Εδώ πέρα η κοπέλα. Πόσοι άνθρωποι έχουν πρεσβειοποία, δεν είναι οι μόνοι. Δεν το λέω για κακό. Ναι. Θα πω, θα ξεφύγω από την Νατάσα Θεοδωρίδου και θα πάω στην Ελεονόρα Μελέτη. Μπράβο, Θόδη. Αχ. Μήπως τι γυαλιά φοράει. Τα γυαλιά τη σου λόγει. Πρεσβειοποία. Όχι, την είδα και τα φόραγε κιόλα να μην. Ναι, ναι, τα έχει φορέσει. Α, μήπως λοιπόν είναι τίποτα γυαλιά και τα βάζει για στήλ. Αχ, παιδιά, κερδίζω. Για να δω αυτό. Δεν βλέπω τίποτα. Είναι μαύρο που κάνω. Μαύρο που κάνω. Μαύρο, μαύρο παντελόνι και μία καφέ γόβα. Ναι, ωραίο είναι. Δεν θέλω. Ωραίο είναι. Πολύ μαυρίλα. Αυτό που έλεγε στην αρχή, μαυρίλα. Για να δω ποιο είναι. Α, Σμαράγδα Καρύδη, Β, Δέσποινα Καμπούρη, Γ, Τόνια Σωτηροπούλου ή Δ, Φέις Κορδά. Φέις Κορδά δεν βγήκε ούτε το Σαββατοκύριακο καθόλου. Πού να πάει. Γιατί έκανε μπουτέ. Έκανε πρόαβα. Καμπούρη. Να πω τη Δέσποινα Καμπούρη, Β. Είναι η Φέις Κορδά. Αμάν, μα πού πήγε. Κάνανε νομίζω πάρτι. Ωραίο είναι το μαύρο πάρτι. Πήγανε σε ένα δείπνο με όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Σε ένα δείπνο. Κάνανε πάρτι την εκπομπή. Άλλο, έχω χάσει, ναι. Ωραίο. Ωραίο πόδι. Και ωραίο φόρεμα. Πολύ, πολύ γυμνασμένο, ρε παιδιά. Ωραία. Τώρα, συγγνώμη. Τι τώρα να την κάνουμε και να μην την γυμνάσουμε. Λίγο... Συγγνώμη τώρα. Όταν πάω στο Πανεπιστημιακό παίζουν τα παιδιά μου, λιγότερο. Ναι, είναι λιγότερο σμί έχουν τα παιδιά εκεί. Ναι, αλλά τι έτσι κάνουμε, να τι κόψουμε το πόδι. Παιδιά, ναι, αλλά μην μου λέτε ότι είναι ωραίο. Οι αυτό όχι, γυναίκα, να το χαίρετε. Οι άντρε θέλουν αυτό το πόδι. Αυτή τη συγκεκριμένη. Μήπω μέσα του κρύβουν κάτι πάντα δεν θέλουν να πάρουν. Πάντω θέλουμε να πούμε τώρα για το φόρεμα. Είναι ωραίο. Η δαντέλα είναι εξαιρετική. Πολύ ωραίο είναι. Είναι ωραία. Οι δαντέλες φέτος σκίζουνε. Για να δω ποια είναι. Άλφα, Σάντρα Μπούλοκ, Β, Σαρλίς Θερόν, Γ, Εύα Λονγκόρια ή Δ, Σκάρλετ Γιόχανσον. Β, Σαρλίς Θερόν. Άλφα, Σάντρα Μπούλοκ, ετών 50. 50 είναι η Σάντρα Μπούλοκ. Ορίστε. Εντάξει, δεν πειράζει. Ας είναι λίγο πιο χαλαρό το πόδι παρά ανάμεσα το... Άσε με. Ένα-ένα. Πάμε δεύτερο γύρο. Ένα-ένα. Τέλεια. Λοιπόν, ο δεύτερος γύρος, παιδιά μου, σας βρίσκει με μια ωραιότατη ισοπαλία, έτσι, που πρέπει όμως να ανατραπεί. Και για να ανατραπεί, έχουμε 6 κατηγορίες ερωτήσεων, όπως κάθε φορά. Για να τις δούμε, λοιπόν, και να θυμηθούμε ποιες είναι ακριβώς αυτές οι 6 κατηγορίες. Μάλιστα. Έχουμε, λοιπόν, quiz, σεξ, που περιλαμβάνει πάντα τα κομμενιλίκια, vintage, tutti frutti, intriga και μουσική. Πρέπει, λοιπόν, εσείς να επιλέξετε την κατάλληλη κατηγορία και για να γίνει αυτό, πρέπει προηγουμένως να μου πείτε αν είστε έτοιμοι. Ωραία, λοιπόν. Εμπρός, λοιπόν, καλά μου χέρια. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Άλλη μία. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Άλλη μία. Εμπρός, λοιπόν, καλά μου χέρια. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Τι θα γίνει, παιδιά. Λοιπόν, συγκεντρωθείτε. Εμπρός, λοιπόν, καλά μου χέρια. Έλα. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί.
Εντάξει, είπα να υποχωρήσω σε αυτό το πείσμα, το μεσολογγίτικο το πείσμα. Αμάντη, η Μαρία να γύρει στο κεφάλι ώρες ώρες. Δεν κατάλαβα, δεν μπορώ να παίξω το Πέτρε Ψαλίδι, χαρτί μου, ότι μου έρχεται. Έλα, την διάλεξη κατηγορία. Αχ, πες, πες. Αχ, Βίντας, θέλω, μου αρέσουν αυτά τα πείματα. Και τα πείματα. Έχεις πείμα. Ναι, έχω πείμα σίγουρα, αλλά θέλω να σου πω πώς το σεξ περιλαμβάνει και τα κομμένη ηλίκια. Έτσι και το Vintage περιλαμβάνει και την ποιήση στον πολιτισμό. Ναι, το λέει ο Γιάννης. Λοιπόν, θέλω Τζενάκι μου το πείμα στο σημερινό. Vintage θέλω τη Δευτέρα για να βγει η εβδομάδα πέρα. Καλά. Και λίγο σεξ να βάζεις τα πείματά. Ναι, το ξέρω, αλλά αυτό πρέπει να βάζω και κομμένη ηλίκια. Δεν βγαίνουν όλα μαζί, Μαρία μου, είναι αδύστηκο είναι. Είναι απαιτητική. Τι να κάνει, ποιήση, είναι δύσκολο. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Θα σας μιλήσω για μια πολύ ωραία κόντρα. Ποια πήρε τον άντρα της άλλης στην Ελλάδα. Έτσι λέγεται τώρα, δεν θέλω, εγώ δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ερωτώ. Με ποια είχε γίνει έξαλλη η Βέρα Λάμπρου το 2006 επειδή της πήρε τον άντρα. Έτσι και το θυμάσαι, δηλαδή θα προσκυνήσω. Εγώ. Όχι, αλλά θα παίξω με την τύχη. Πάμε. Α, με την Κάλλη Φέρι, με τη Στέλλα Μπεζαντάκου, με την Έλενα Βέντι ή με την Πέπτσα. Με την έχετε ανάψει. Τι, γιατί. Ποια το τέλειο θέμα είναι αυτό. Η Βέρα Λάμπρου. Ποια να πρωτοδιαλέξω. Δηλαδή το μυαλό μου δουλεύει. Ποια θα ήθελα να τις δω να πλακώνεται με ποια από αυτές. Και δεν ξέρω ποια να διαλέξω. Όλες. Λοιπόν, την Κάλλη Φέρι να μην τη βάλω. Να βάλω μια που να τις φανταστώ έτσι να παλεύουν στη λάσπη. Ή την τι, και την Πεζαντάκου θα ήθελα και την Πέπη θα ήθελα. Την Έλενα Βέντι θα πω όμως. Λάθος. Πεζαντάκου να μαλώνει με την είχα και την Πεζαντάκου πολύ στο παιχνίδι, αλλά. Ναι, την ήθελε. Δεν ήξερα ποια να διαλέξω. Έγινε. Πότε ήταν πια το 2006. Τατιάνα Ζεβανίδου. Τι κάναμε εμεί και δεν τα θυμάμαι. Τι κάναμε τα δύο χρόνια. Ιστορία. Ναι, έλα μου, ναι. Πάμε. Βέρε Λάμπρου. Στέλλα Μπεζαντάκου. Το 2006 οι δύο μεγάλες ερμηνεύτριες βρίσκονται στα χαρακόμματα. Έξαλλη η Βέρα Λάμπρου βγαίνει στο παράθυρο της Τατιάνας και φωνάζει. Αυτή η μπιπ την έπεσε στον άντρα μου. Γιατί αυτή η μάχη είχε πολλά μπιπ, παραμπιπ και καραμπιπ. Πάσα στην Τατιάνα. Έχει πολύ μπιπ του, έχει τα αυτά, τα καραμπιπ του, τα παραμπιπ του. Τα όλα τα μπιπ. Είναι το σεγμένο. Πάμε να δούμε. Μια π*** και μισή είναι. Τίποτα άλλο. Μια του δρόμου. Μια ξεφτυλισμένη που τρέχει πίσω από τους άντρες όλους. Το πόσους άντρες έχω πάει δεν έχω πάει είναι δικό μου θέμα και αφορά την προσωπική μου ζωή. Αν είναι δυνατόν να με συσχετίζουν εμένα με αυτό το κακοϊθέστατο πλάσμα. Αυτό το πράγμα ρε παιδιά καταντάει και αηδία πλέον έτσι. Πού σου μωρή βρωμιά ξεφτυλισμένη. Ένα τσιμπούρι που πέφτει σε όλους παντρεμένους και ρουφάει το αίμα. Μια ξεφτυλισμένη είναι. Τίποτα άλλο δεν είναι. Είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει αξίες, δεν έχει ήθος, δεν έχει τίποτα. Δεν έχει ψυχή, δεν έχει καρδιά, δεν έχει μυαλό, τίποτα. 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 Μια φδέλα. Έχει πάει μόνο με τον άντρα της και καλά κάνει η κοπέλα αφού παντρεύτηκε πανθένα. Και καλό στον εγκέφαλο η γυναίκα. Δεν εξηγείται αλλιώς δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν επιτρέπω σε κανένα να θίγει την προσωπικότητά μου, την προσπάθειά μου και το κύρος μου και την πορεία μου στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Τι να μου πει εμένα αυτό το άτομο, που ο μόνος σκοπός της είναι όποιον βρει να τον χυμίξει, να του φάει τα λεφτά. Κάποτε την άφησα στο σπίτι μου για μισή ώρα για να πεταχτώ μέχρι το σχολείο να πάρω την κόρη μου και χύμιξε στον άντρα μου. Την έπεσε. Κανονικά όπως κάνει με όλους τους παντρεμένους. Δεν έχει αφήσει παντρεμένο για παντρεμένο. Τι να μου πει εμένα το σούργελο αυτό, τι να μου πει. Να αρχίσουμε να αριθμητήσουμε πόσους έχει αυτό τον καιρό. Πόσους. Δεν μετριώνται στα χέρια μου. Στα δάχτυλα αυτά τα 10. Γυναίκες, φυλάξτε τους άντρες σας. Μακριά από αυτήν. Μα συγγνώμη τώρα, τόσο αθώα. Αφήνει τον άντρα της μόνο με την Πεζαντάκου.
Για να πάει να πάρει το παιδί από το σχολείο. Την είχε νταντά. Γιατί άφησε την πέσα να φυλάει τον άντρα. Είναι συναδέλφισε στο καλλιτεχνικό στερέωμα, όπως είπε. Και φαίνεται θα συνεργαζόταν. Θα συνεργαζόταν. Και τη λέει: Μωριστέλα, δεν κάθεσαι λίγο να προσέξει το φούρνο τα γεμιστά που είναι και ο άντρα μου εδώ να πάει να πάρω το παιδί από το σχολείο. Αλλά. Κατάλαβε. Καλή ιδέα. Αυτή θέλει να είναι πολύ καλή με τον άντρα. Για το δεν κάθεσαι, δεν του κάθεσαι. Ρε τι γινότανε και εμεί αλλού το μυαλό μα. Ναι, είμαστε πολύ, δεν τα προσέχαμε. Επόμενο. Λοιπόν, θέλετε να κόψετε φάτσα. Θέλω. Πριν την κόψω, είμαστε ρε παιδιά. Ένα-ένα είστε. Ένα-ένα, παιδιά, ναι. Ωραία. Τώρα όμως κάποιο πρέπει να κερδίσει. Πότε θα ξεκινήσει. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που ρωτήσαμε του άντρε που στο Ιωπίστια. Μάλιστα. Κάτι σχετικό έχω πάλι σήμερα. Ένα δίλημα. Ένα δίλημα, παιδιά. Για έλατε να δούμε. Σήμερα το δίλημα είναι διαχρονικό. Θα πρέπει να ξεχωρίσετε ποιοι από τους κυρίους που εγώ θα σταματήσω προτιμούν τις ξανθές κυρίες και ποιοι προτιμούν τις μελαχρινές. Με λένε Ευαγγέλη, είμαι 35 χρονών. Το ζώδιο μου είναι ζύγος. Ξανθιά ή μελαχρινή. Δύσκολο αυτό, δύσκολο. Γιατί οι περισσότεροι Έλληνες θα προτιμούσαν μία ξανθιά. Αυτό λένε. Μην το λες, είναι μισό-μισό. Λοιπόν. Τελευταία έχουν πολύ πέραση οι μελαχρινές. Τον είδα τον κύριο λίγο διστακτικό γενικότερα. Ναι. Έτσι. Οπότε θα τον είχα λίγο και πιο συντηρητικό. Στο θέμα θα πω η μελαχρινή. Κι εγώ αυτό θα έλεγα. Ας πούμε ξανθιά για να μην παρεξηγηθεί και η γυναίκα. Ας πούμε. Μέσα πέσαμε. Γιατί είναι ξανθιά η γυναίκα του. Ναι. Ας πούμε όμως ξανθιά για να μην παίρνει τη γυναίκα, άρα το έλεγχο είναι μελαχρινέ. Όχι, Βότη μου, δεν έχει αλλάξει, παιδιά. Ξανθιά βαρέθηκε ο άνθρωπο. Ωραία. Το επόμενο. Γεια σου Φώτη, γεια σου Μαρία. Είσαι ο Κωνσταντίνο. Ναι. Ετών. 28. Και τι, ποια είναι τα χόμπι σου, Κωνσταντίνο. Μ' αρέσουν ταξίδια. Ξανθιά ή μελαχρινή. Τα ταξίδια του αρέσουν, πάει μακριά, φεύγει από εδώ, από εκεί, παντού να πηγαίνει. Αμα πάει βόρεια. Τον βλέπω ανοιχτό άνθρωπο. Και δεν θα ήταν στο στερεότυπο της ξανθιάς, ας πούμε, ότι ναι, ναι, ξανθιά. Μελαχρινή. Μελαχρινές. Ναι. Έτσι, έτσι. Επόμενο, παρακαλώ. Θανάση. Κύριε Θανάση, τι ζώδιο είστε, Εργόκυρος. Και με τι σας αρέσει να κάνετε, τι χόμπι έχετε. Το ποδόσφαιρο. Ξανθιές ή μελαχρινές. Τι προτιμάτε. Και εγώ καιρός. Και με το ποδόσφαιρο. Είναι ξανθιά, θα το πω εγώ, γιατί ο εγώκερος είναι και λίγο τέτοιος. Ξανθιστικός. Ξανθιστικός τύπος. Ναι, 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 είμαστε όλοι εγώκεροι εδώ. Μελαχρινές. Αχ, μας τη λέσκα στο κύριος. Και είμαστε μία δύο εγώκερίνες εδώ. Ξανθιές κόρες. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έλα, τελευταίο. Κώστας μπορείτε. Κώστα, με τι ασχολείσαι. Είμαι αστυνομικός. Ξανθιές ή μελαχρινές. Καλέ, αυτό το παιδάκι είναι αστυνομικό! Πόσο χρόνο! Είναι αυτό, ρε, θα είστε τα μισή σχολή. Όχι, δεν θα κατηλία. Φαίνεται πολύ μικρό. Όχι, δεν είναι αστυνομική αστυνομία. Λοιπόν, θα την πω την ξανθιά. Καλέ, καραντά. Ναι. Ξανθιές, εντάξει. Μπράβο, Φώτη. Πόσο και δύο στα τέσσερα. Ένα στα τρία! Όχι, δύο! Τι λέτε, παιδιά! Δύο στα τέσσερα! Δύο κέρδισα! Δύο στα τέσσερα! Δύο στα τέσσερα! Δύο στα τέσσερα, ωραία, για να δω και εγώ την τύχη μου. Δημήτρη, με τι ασχολείσαι, Είμαι φοιτητής. Φοιτητής σε τι? Στην ΑΣΟΕ. Προτιμάς τη γυναίκα ξανθιά ή μελαχρή? Ξέρεις τι νομίζω, ότι επειδή είναι λίγο ντροπαλούλης, θέλει μια γυναίκα έτσι. Η ξανθιά σου δίνει την εντύπωση ότι είναι πιο ανάλαφρη και πιο. Αλέγκρα, ενώ η καστανή. Στην ΑΣΟΕ πόσες έχει ξανθές. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι αυτό ήταν καστανή όμως τότε. Εγώ δεν ξαναπαίζω με εσάς να πετάγεστε συνέχεια σαν τις. Με συγγνώμη, να τις αντίστοιχες. Και πριν έλεγα για τα ρούχα, τι. Να σε στηρίξει, θέλω Μαρία, την άποψή σου. Αλλά θέλει ξανθιά. Μελαχρινή. Την μπερδέψατε. Οικονομικό, λέει, πήρη, δεν μπορούμε να σκεφτούμε. Στο επόμενο. Κύριε Γιάννη, με τι ασχολείστε, Ήμουν πρώην ναυτικός. Ξανθιές ή μελαχρινές. Καλε πλατίνα, δε, πρώην ναυτικός. Και έχω προσέξει από μια ηλικία και μετά πιο πολύ τι θέλουν την ξανθιά. Από ποια. Ναι, ναυτικός. Ναι, ναυτικός, νομίζω. Πάμε, ξανθιά.
Μ' αρέσουν οι εξαρχές. Έτσι, κύριε. Ναι. Ευχαριστώ. Τρίτο. Δημήτρης. DJ είμαι. Ξανθιά ή Μελαχρινή. Μπεκάκου φουλ. DJ. 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 Τι να πω τώρα που είναι DJ. DJ, αλλά τι DJ. Ποιο εντυπωσιακές ξανθιά. Ναι, αλλά θα έχει δει πολύ ξανθιά, θα έχει πήξει μη θέλει καμιά Μελαχρινή. Ωραία. Να πω Μελαχρινή ότι θέλει αυτό το αγόρι. Ξανθιά. Πρέπει να πω Ξανθιά. Πρέπει, δεν ήθελε. Θα έχω άλλη ευκαιρία. Για να δω. Νίκο, πόσο χρόνο είσαι. 25. Και με τι ασχολείσαι. Τα πρακτική κάνω. Πρακτική σε τι. Στα λογιστικά. Ξανθιές ή Μελαχρινές. Ξανθιά θα πω, γιατί θεωρώ ότι το μεγαλύτερο ποσοστό θέλουν τις ξανθιές. Ναι. Στατιστικά κέρδισα. Μελαχρινές. Τελικά έχουν αλλάξει, παιδιά, είμαστε άλλη γενιά. Ναι. Η καινούργια γενιά θέλει τις Μελαχρινές. Ναι, οι περισσότεροι. Δηλαδή έχασα. Βεβαίως. Λίγο. Δηλαδή πάω στο ξανθιά. Νίκο, θάνατο. Πνίγηκα. Πάμε. Όπα! Λοιπόν, για να σε το μαράκι μου. Παιδιά μου, να σας πω κάτι. Δεν μπορούμε σήμερα να κάνουμε μια εξαίρεση και να κάνει ο Φώτης τη φάσα. Γιατί αυτή η εξαίρεση. Γιατί είμαι πολύ κουρασμένη και ταλαιπωρημένη. Ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Είσαι πιο χαριτωμένη. Ναι, καλά. Θα πάρω το κόκκινο. Άρα, τσιμπά. Για φέρ' το εδώ να το διαβάσω εγώ την ποινή. Λοιπόν. Είναι άμα. Λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι που δεν το έχουμε ξαναπαίξει. Τι? Έτσι και είναι. Θα έχει να διαγωνιστεί σε θέματα ισορροπία. Παιδιά, σήμερα είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Ισορροπία. Καλά, πάμε διαφημίσεις, παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας πω ότι βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω αυτή τη δοκιμασία. Διότι θέλω να πω ότι η Μαρία θα πρέπει να διαλέξει έναν αντίπαλο, ο οποίος θα πρέπει να είναι κακός στην ισορροπία. Λοιπόν, εσύ μαράκι μου πρέπει να διαλέξεις έναν αντίπαλο και θα διαγωνιστείς το ποιος θα φτιάξει σε 1,5 λεπτό έναν πύργο από κουτιά αναψυκτικών και πλαστικά πιάτα. Που η βάση του πύργου θα αρχίζει από ένα κουτάκι και ένα πιάτο και θα καταλήγει με 5 κουτιά. Δηλαδή, ένα κουτί πιάτο, 2 κουτιά πιάτο, 3 κουτιά πιάτο, 4 κουτιά πιάτο, 5 κουτιά. Ο νικητής θα είναι αυτός ο οποίος θα στήσει τον πύργο πιο γρήγορα. Πρέπει να διαλέξω κάποιον από τα παιδιά. Και εσένα μπορώ να διαλέξω. Όχι, τα παιδιά. Θα διαλέξω το Γιάννη που είναι πολύ ισορροπημένο άτομο. Στο φαγητό μπορώ, αυτό είναι δύσκολο. Γιατί από δεν θέλω να κερδίσεις, να χάσεις θέλω. Στο φαγητό σε πρέπει να χάσεις παίκτες. Λοιπόν, καταλάβατε. Κατάλαβες τι πρέπει να κάνω. Το κατάλαβα, είναι δύσκολο. Πιάτο και τα υπόλοιπα. Δεν τη βοηθάς όμως. Ότι το έχουμε κάνει πρόβα. Πάνω μου έχουν πει ότι το έχουν κάνει πρόβα σκηνοθέτης με λοιπούς και έχουν καταφέρει. Καταφέρανε τα 5. Το έχουν καταφέρει στο 1 λεπτό. Ωραία, θα δίνω εγώ 1,5. Λοιπόν, εντάξει. Είμαστε έτοιμοι. Ναι. Πάμε! Για να σας δω. Λοιπόν, έλα, μην ανάποδα. Το πιάτο ανάποδα ή έτσι. Έτσι, κανονικά, σαν πιάτο. Μην βάλεις δύο, έβαλες. Για να βάλεις και τα άλλα δύο. Καλέ, Γιάννη, μην βιάζεσαι, αν το στηρίξεις. Πρόσεχε, Γιάννη, να τα στηρίξεις. Όχι, ρε. Φέρει και το τρίτο. Έλα. Αλλά και εμείς χάσαμε το τρίτο. Για να σε δω, Γιαννάκη μου. Τι κάνει αυτή. Κανείς σε νοιάζει τι κάνει ο διπλανός σου. Αυτό που σε νοιάζει είναι εσύ να είσαι σωστός. Μπράβο, Γιάννη. Μπράβο, Γιάννη. Δεν μιλάμε. Να μην πούμε και μια κουβέντα. Όχι, όχι. Ένα πάνω, ένα κάτω. Μπορείς να το πιάσεις από κάτω. Άμα θέλεις, μπορείς να βοηθηθείς. Έτσι. Για να δω. Δεν σε νοιάζει τι κάνει αυτή, εσύ να κοιτάς τον εαυτό σου. Κάτσε, κοίτα. Έτσι. Είστε τώρα, γιατί είναι πολύ κρίσιμο αυτό. Όχι. Έλα, μαράκι. Παιδιά, τώρα είναι λίγο...
Ωραία. Έλα. Λοιπόν, πας πάρα πολύ καλά, Γιάννη. Πάρα πολύ καλά. Και τώρα πρέπει να ισορροπήσεις τα 5 ποτήρια, Γιάννη. Παιδιά, κουνιέται ή εγώ το βλέπω ότι κουνιέται. Δεν σε νοιάζει αν κουνιούνται. Λοιπόν, ένα. Έλα, μπράβο, Γιάννη. Πρόσεχε, Γιάννη, πρόσεχε. Τώρα να το κάνουμε όλοι μαζί, τι είναι αυτό. Γιατί έχει βάλει και τα τέσσερα, έχει βάλει, είναι στο πέμπτο. Δεν μου πάτε εμένα, κι εγώ στο πέμπτο είμαι. Δεν έχει σημασία ποιος έφτασε στο καλύτερο αποτέλεσμα μέσα σε 1,5 λεπτό. Ναι, αλλά δεν λέγατε ρε παιδιά το χρόνο και εγώ ήμουν... Δεν πειράζει, μαράκι μου, έτσι είναι. Λοιπόν, θέλω να σου πω, μαράκι μου, ότι θα κάνεις... Εγώ δεν ξέρω να πάω, παιδιά, να χαϊδεύω ζώα και να ταΐζω... Όχι, θα κάνεις φάρσα αμέσως μετά. Όμως θέλω να σας πω ότι πήγα και εκτέλεσα. Εκτέλεσα την ποινή που μου είχε ανακοινώσει ο Νικόλας και ξεσκάθησα ρινόκερους. Άσε μας τώρα. Χάσαμε, τι θα κάνω. Χάσατε, έχασε. Λοιπόν, Φώτη, επειδή κορόιδευες τη Μαρία την άλλη φορά που πήγες στις Μαϊμούδες, θα πας στο Αττικό Πάρκο και θα γίνεις βοηθός του φροντιστή που καθαρίζει ένα συγκεκριμένο μέρος που ζει ένα ογκώδες φυτοφάγο θηλαστικό. Δηλαδή ένας ρινόκερος. Παιδιά, τη Μαρία της βάζετε... Ο ρινόκερος είναι επικίνδυνος. Θα πάρεις τα απαραίτητα αξεσουάρ. Ρωτήσαμε, μπορεί να μπει μέσα. Μπορώ να μπω μέσα στο ρινόκερο. Θα πάρεις τα απαραίτητα αξεσουάρ και θα καθαρίσεις το μέρος όπου ζει, που κάνει την ανάγκη του. Θα τον ταΐσεις και ό,τι άλλο σου πούνε εκεί. Και ό,τι συζητήσει ο ρινόκερος. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και θα το απολαύσεις. Εντάξει, okay. Μετά από τη μεγάλη ήττα, ο Φώτης βρέθηκε στο Αττικό Πάρκο μία όχι και τόσο ηλιόλουστη μέρα για να καθαρίσει ακαθαρσίες ρινόκερων, αλλά και να περάσει χρόνο μαζί τους. Ξεκίνησε με τα βαρέα και ανθυγιεινά. Κοίτα τι θα μαζέψω. Έλα ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Είναι και παραγωγική, ρε. Λοιπόν, έλεος. Μία ωραία μέρα. Βροχερή, μέσα στη λάσπη, μέσα στην καντεμιά και μέσα στη χαρά. Αντώνη, πολλή δουλειά και βρώμικη. Έλα, φωτήλα, λίγο έμεινε, εντάξει. Τα περισσότερα τα έχουμε ήθελα τελειώσει. Ήθελα να ξέρω πού τα βρίσκουν και τα κάνουν. Γεια σου, Αντώνη, από κοντά. Γεια σου, Φωτή. Τι έπιξες πριν. Τίποτα, καθαρά είναι τα χέρια μου. Ευτυχώς δεν τα πιάνουμε τα χέρια, έχουμε το φτιάρι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι... Και στη συνέχεια ήρθε η ώρα για την επαφή. Μπράβο. Στο σημείο που τους αρέσει να τα χαϊδεύεις είναι εδώ γύρω από τα μάτια που έχουν πολύ λεπτό δέρμα και καταλαβαίνουν στην ουσία τα χάδια. Λέει που κλείνει για το μάτι του. Κούκλε μου. Και εδώ παιδιά το συνήθισα. Ε. Εκπαιδεύτηκε μέχρι και στο σωστό το χάδι. Έλα εδώ. Θα το κάνω το σηκώσω. Έλα πει. Πίεσε εδώ και λίγο, πίεσε εδώ λίγο, γιατί δεν το σηκώνει. Μπράβο, κούκλε. Κοίτα πώς του αρέσει. Τα κάναμε κι αυτά, έτσι, αποστολή εξετελέστη, είμαστε οκ, okay. Η ρινόκερη ήταν σούπερ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ήσουν υπέροχος δάσκαλος. Ήσουν πάρα πολύ καλός βοηθός. Ευχαριστώ. Συγκλονιστική εμπειρία. Δηλαδή, και ξέρετε, βρωμάει, βρωμάει πολύ και τα ούρα βρωμάει. Ναι, γιατί είναι και μες στη λάσπη τώρα. Αλλά εκεί ξέρεις γιατί σήκωνε το πόδι του. Γιατί είναι το μόνο μέρος που είναι μαλακό και αισθάνεται ο ρινόκερος μια επαφή. Εδώ δεν αισθάνεται τίποτα, είναι τσιμπέτο, πώς να σου πω, δεν καταλαβαίνει. Ναι, εδώ εσωτερικά είναι μαλακός και του αρέσει να τον ξύνεις και κάνει έτσι το πόδι του. Και στο ματάκι. Όταν κάνει και σηκώνει πόδι. Όχι. Δεν είναι σκυλί. Όχι, εντάξει, επειδή θα μπορούσε. Εντάξει. Λοιπόν, Τζέννη, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο. Ο Γιώργος Εφρεμίτης έχει φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία στήλη. Το καθρέφτη καθρεφτάκι. Που πάει στον κόσμο. Αυτό δεν είναι πολύ ωραίο. Είναι πάει στον κόσμο και ρωτάει τη γνώμη του για διάφορους επωνύμους και μετά πάει στους επωνύμους και τους δείχνει το βίντεο και βλέπουμε τι αντιδράσεις τους. Και βλέπουμε πώς αντιδρούν οι επώνυμοι. Και τώρα σήμερα πήγε στην Ήρα Λουτσάρη. Για πάμε να δούμε τι έγινε.
Την εβδομάδα αυτή, η Είναι Λοσάρη θα αντιμετωπίσει εσάς. Μπήκαμε στον δρόμο και σας ρωτήσαμε την άποψή σας για την ίδια. Και ύστερα η καλεσμένη μας κλήθηκε να απαντήσει στα δικά σας σχόλια. Είναι μια πολύ γλυκιά γυναίκα, εξαιρετική φωνή, έτσι. Και παρουσίαστη πάρα πολύ, δηλαδή είναι μια από τις πιο σεξι γυναίκες. Αχ, ξέρεις τι γίνεται, συγκινούμε πάρα πολύ να ακούω τόσο υπέροχα λόγια, αντίστοιχα από γυναίκες. Είναι πάρα πολύ περιβολικός ο τρόπος που βάφεται και κόκκινο κραγιόν και βλεφαρίδα του μπανό, ψεύτικη και έτσι, ναι. Εδώ έχω μια άλλη άποψη. Ναι, οκ. Okay. Ξέρεις τι γίνεται. Πολλές φορές έρχονται οι κάμερες μέσα στα παρασκήνια όπου έχω παραστάσεις και είμαι σαφώς μετά από θεατρική παράσταση, μουσικοθεατρική παράσταση, μετά από πολλές μεταμορφώσεις και ο κόσμος που μπορεί να μπερδεύεται όντως, γιατί δεν είμαι και από το πρωί το βράδυ με ένα κόκκινο κραγιόν, α πούμε, και μια ψεύτικη βλεφαρίδα. Η συγκεκριμένη δεν νομίζω πως είναι πολύ υπερβολική, αλλά είναι λίγο, ναι, εντάξει. Γυναίκα είναι, πρέπει. Όχι γιατί είμαι γυναίκα, γιατί είμαι performer, θα έλεγα εγώ. Είναι πάρα πολύ αρκετά όμορφη και έχει μια ιδιαίτερη λάμψη, έτσι. Η λάμψη που μπορεί κάποιος να εκπέμπει, ξέρετε, δεν μπορεί να τη δει ο ίδιος, αν όντως συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να ξέρω. Θα μπορούσα να είμαι άχρωμη, άοσμη, άγευστη. Εντάξει, ελπίζω να μην είμαι, γιατί κάνω μια δουλειά που πρέπει να βγάζεις κάτι. Καταρχάς είναι μια θεά, έτσι. Ναι, είναι μια θεά. Εντυπωσιακή γυναίκα. Εντυπωσιακή, πολύ εντυπωσιακή. Από γυναίκα. Και όμορφη γυναίκα. Οι γυναίκες, όταν λένε κάτι, το εννοούν. Πάρα πολύ. Γιατί δεν έχουν κάποιο σκοπό. Αν θέλουν να σου πούνε, να σου πούνε και το άσχημο, θα σου το πούνε και δεν θα μασίσουν ποτέ. Είναι αρκετά όμορφη, θέλω να θεωρώ λίγο περιβολική στην εμφάνισή της και λίγο ξινή μου βγάζει. Επιτέλους. Ξινή γιατί? Δεν ξέρω, ίσως επειδή είναι αυτό το εντυπωσιακό της εμφάνισής. Είδες, το έλεγα. Ναι. Ότι... Εντάξει, okay, να σου πω κάτι. Για μένα είναι πάρα πολύ ωραίο όταν με γνωρίζει κάποιος από κοντά και μου ζητάει και συγγνώμη κιόλας. Έχω πάρει πολλά συγγνώμη για αυτό το θέμα. Ότι, αχ, και λέω, ρε μου, τι κάνω λάθος. Με βάζουμε και σε μια σκέψη. Λέω, μήπως μιλάω πολύ, μήπως μιλάω πολύ αυστηρά, μήπως είμαι αυστηρή στις απόψεις μου. Πολύ καλή. Πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και ως γυναίκα, πολύ σεξουαλική. Μ' αρέσει που το λέω με δύο παιδιά. Έχει ένα στυλ επειδή την έχω πετύχει και στο δρόμο. Λίγο σε κοιτάει, λίγο υπεράνω. Πολύ όμορφη κοπέλα, βέβαια. Αλλά... Υπεράνω. Το ύφος μου, παιδί μου, από μικρό παιδί το είχα αυτό το πράγμα. Δεν με κυνηγάει, τι να κάνω. Και στο σχολείο έτσι μου κάνανε γυμνάσια για αυτόν τον λόγο. Ενώ δεν ξέρω γιατί. Αυτό το φίδι. Η Νίνα Λοτσάρη μας απέδειξε πως είναι ένας τρομερά ακομπλεξάριστος και οικείος άνθρωπος που από τα τέλη του Οκτώβρη μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο περιμένει το κοινό της Θεσσαλονίκης στο καζίνο της πόλης. Τρομερό! Μου έκανε εντύπωση η Νίνα Λοτσάρη σε αυτή τη συνέντευξη. Ναι, γιατί ξέρεις κάτι. Μου έβγαλε μια εικόνα που δεν είχα. Κανονική. Ναι. Γιατί πολλές φορές ο κόσμος τη βλέπει γι' αυτό. Δεν έχει άδικο το ότι το έχει, ας πούμε. Ναι. Ότι έχει ένα ύφος σαν γυναίκα. Ναι, αλλά είναι έτσι, το ύφος που έχει από την προσωπικότητά της που μπορεί να μην έχει. Η οποία βέβαια θέλω να σας πω ότι μπορείτε να τη βλέπετε στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινάει μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο. Το Diamonds Are Forever στο καζίνο στο Regency επάνω στη Θεσσαλονίκη 25 Οκτωβρίου για κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Και βέβαια ο Ζαχαράτος είχε συνεργαστεί με την Λοτσάρη στην Ίτρικα πριν από χρόνια. Όχι, Danes are forever. Φάει τώρα τη φαρσάρα. Μαρία, θα δεις τώρα την Κατερίνα Καραβάτο να κάνει ρόδα που το είδαμε και στην αρχή. Ναι, ναι. Και εγώ θα σου πω ότι την Κατερίνα θα πάρει τηλέφωνο και θα της πεις ότι ονομάζεσαι Φραντσέσκα Στεργίου. Σημαγεύεις τη λόμα κάτι, μαρκαδόρο. Και καλείς από το γραφείο του Δημάρχου Αθηναίων, Γιώργου Καμίνη. Στα πλαίσια θα πεις των εκδηλώσεων για την πεζοδρόμηση της Αθήνας «Χαρείτε την πόλη σας» 2013-2014, θα γίνουν διάφορα happenings στο κέντρο από την Παρασκευή 8 μέχρι την Κυριακή 24 Νοεμβρίου. Θεατρικές παραστάσεις, βαριετέ, ζογκλέρ, σκέιτ, πατίνια, τραμπολίνο κτλ. Πες της ότι θα θέλατε να παρουσιάσει την εκδήλωση μαζί με τον Ιωάννη Μελισανίδη και παράλληλα για παραδειγματισμό να κάνει ρόδα από την Ομόνοια μέχρι το Σύνταγμα. Και πες της ότι θα είναι και guest εμφάνιση η Νάντια Κομανέτσι. Πόσο να είναι η Κομανέτσι τώρα, 50? Περίπου. 49. Πρέπει να πεις 5 φορές τη φράση. Μη φοβάστε, δεν θα το πάτε ορθοπεταλιά. Θα κάνετε 2 στάσεις, Ιπποκράτους και Μπενάκη.
Καλή επιτυχία. Την Ομόνια μέχρι το Σύνταγμα. Του Πανεπιστημίου για να είναι υποκράτου. Αχ, κυρία. Ναι. Εσύ πώς σε λένε. Πώς με λένε. Χατζέσκα. Πώς να μιλάω, δεν έχω ένα ρόλο βρει. Ε, κάτσε, πες. Γεια σας, η κυρία Καρεβάτου. Με τη μύτη, με τη μύτη. Συγγνώμη. Η κυρία Καρεβάτου. Μάλιστα. Πώς είστε, σας τηλεφωνώ από το Δήμο Αθηναίων. Λέγομαι Φραντζέσκα Στεργίου. Από το Δήμο Αθηναίων. Μάλιστα, Φραντζέσκα Στεργίου. Είμαι το δεξί χέρι του κυρίου Καμίνη. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας. Και εγώ χαίρομαι, κυρία Στεργίου. Θα ήθελα να σας κάνω μια πρόταση. Δεν ξέρω, κύριε Καρεβάτου, αν αυτή τη στιγμή μπορώ να σας μιλήσω. Έχετε λίγο χρόνο, μου αφιερώστε. Μισό λεπτό, λίγο να κλείσω λίγο την πόρτα, γιατί είμαι στο καμαρίνι μου. Μισό λεπτό. Σας ακούω. Κυρία Καρεβάτου, κοιτάξτε να δείτε. Ο Δήμος, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, αλλά κάνει μια πολύ μεγάλη γιορτή για το 13-14. Χαρείτε την πόλη σας στο πεζοδρόμιο. Θα είναι πάρα πολλοί δρόμοι, θα γίνουν πάρα πολλά happenings. Θα έχουμε θεατρικές παραστάσεις, μουσικά συγκροτήματα, skate. Τέχνη και δρόμο. Για την πρωτοχρονιά. Όχι. Αυτό είναι στα πλαίσια της προσπάθειάς μας να γίνει πιο ανθρώπινη πόλη μας, να πεζοδρομηθεί, να βγαίνουν οι άνθρωποι να κάνουν βόλτες, να φλερτάρουν, να την αγαπήσουν, να τους αγαπήσει η πόλη. Από τις 8 Νοεμβρίου την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή 24 είναι αυτή η γιορτή μας. Χαρείτε την πόλη σας. Πολύ ωραία, μπράβο σας. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ και θα χαρούμε πάρα πολύ να συνεργαστείτε, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα από εσάς, αλλά είδα την Κυριακή που κάνατε αυτή την κολοτούμπα και εμείς, Ρόδα, ναι, με συγχωρείτε, εγώ δεν ήμουν πολύ κακή στη γυμναστική στο σχολείο, αλλά είδα που το κάνατε και μου πρότειναν, ενώ έχουμε ήδη τον Ιωάννη Μελισανίδη, ο οποίος θα παρουσιάσει αυτές τις εκδηλώσεις, εγώ θα ήθελα να το μοιραστείτε με τον Ιωάννη, που είναι χάρμα και ο ίδιος. Γελάτε. Θα είστε πάρα πολύ καλοί και νομίζω ότι θα είναι μια ευκαιρία από Πανεπιστημίου μέχρι, από Ομόνια μέχρι Πανεπιστημίου. Θα το πάτε ρόδα. Όχι, ορθοπεταλιά μονοκοπανιά, θα κάνετε διαστάσεις του κράτους και μπενάκι. Να υποθέσω ότι θα σας αρέσει. Ωραία ιδέα μου, Θα χαρεί πολύ ο Δήμαρχος που χαίρεστε με αυτή την πρωτοβουλία. Συγγνώμη. Ναι, θα είναι κοινά διακομανέτσι καλεσμένη. Θα τη σκίσετε. Ναι, πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, τελικά νομίζω ότι... Το θέλετε από πού από την Πανεπιστημίου. Από την Ομόνια θα ξεκινήσετε, θα καταλήξετε, αλλά θα έχετε δύο στάσεις. Σας περιμένουν νεράκι να πιείτε και Υποκράτους και Μπενάκι. Θέλετε να το μοιράσουμε αλλιώς, να το μοιράσουμε Μπενάκι και... Ξέρετε κάτι, μπορώ να το κάνω Αμερικής, αυτό που λέτε. Ορίστε. Μπορώ να το κάνω αυτό που λέτε. Ορίστε τα κούνια. Όχι με δύο στάσεις. Θα ήθελα, αν γίνεται, με τέσσερις στάσεις. Γιατί λίγο όταν το κάνω αυτό, ζαλίζομαι. Δεν θα το κάνετε με τα κούνια. Όχι. Όχι, χωρίς τα κούνια. Γι' αυτό σας λέω δύο στάσεις. Αν ήταν με τα κούνια, θα είχαν προβλέψει. Ξυπόλοιπη, ξυπόλοιπη, θα το κάνω. Ξυπόλοιπη δεν νομίζω, αλλά με τα αθλητικά σας θα μπορούσατε. Άλλωστε και ο Ιωάννης θα το κάνει και εκείνος με τα αθλητικά του. Δεν θα βάλει άλλο. Θα είμαι παράλληλα με τον κύριο Ιωάννη Μελισσανίδη. Όταν συναντιέστε, εκείνος θα έρχεται από το Σύνταγμα όταν εσείς πηγαίνετε. Κάπου θα κάνετε ένα φρουμ φρουμ να κάνετε. Καλά, δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε καθόλου. Μου πήγα και έκανε ένα φρουμ να το έχω. Και με προειδεύετε. Μα τι λέτε, κυρία Καρεβάτου, ίσα-ίσα που το εκτιμήσαμε. Είστε ένας άνθρωπος χαρούμενος. Θα δώσετε στην πόλη αυτή την νότα της παιδικότητας που της χρειάζεται. Μαρία, να σου πω. Βρε κορίτσι μου, με ξεφτιλίζετε κάθε χρονιά. Μα με συγχωρείς το πόσο ζήλεψα αυτή. Βέβαια, αυτή. Σαν τίγρης και δράκος ήσουν, στα μέμενε σε πάνω σε λίγο στα φώτα, θα κρεμιώσουν. Αϊα! Απίθανο. Πού το άκρυβες αυτό το ταλέντο, απορώ. Παιδιά. Περπατά σε τείχους άμα σε τσαντήσει ο κρατερός, ο σύζυγος. Τι χαριτωμένο, ήταν πολύ ωραίο αυτό. Ναι, είχα και τη Μαρία. Ποιος είναι το μωρό μας? Όχι, έχει πει μέσα ο Άρης Γεωργιάδης στη λίστα μου και μου λέει, παιδί μου, γιατί είσαι σε αυτήν την κατάσταση, ενώ φάνηκε και η Μαρία. Τι κάνεις σήμερα στο καμαρίνι σου? Γράφουνε. Κάνεις, έχετε πρόβες? Έχουμε συσκεψή. Γραφές. Ωραία. Καλή χρονιά καταρχήν. Καλή χρονιά και σε σένα, καλή επιτυχία. Καλή σεζόν έχεις.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χαρήκαμε που σε ξανά είδαμε στην τηλεόραση, Κατερινάκη μου. Πολύ σε αγαπάμε και σου πάει. Σας ευχαριστώ πάρα λίγο πολύ. Λίγο κλάμα δεν είδαμε, η αλήθεια είναι ακόμα. Λίγο, είχε λίγο στην την πρώτη. Εντάξει, είχε λίγο. Δεν μπορεί. Να μου φιλήσεις το κοριτσάκι, στο όμορφο και το σύζυγο. Θέλω να κάνω καταγγελία. Έλα. Αυτή η αλλαγή της ώρας δεν μου έστειλε καθόλου. Ήθελα να είστε το απόγευμα γιατί δουλεύω μέχρι τις 5 και δεν έχω την ευκαιρία να σας δω. Δεν μπορώ να τα βολέψω. Ο ένας μου το θέλει νωρίς, ο άλλος μου το θέλει αργά. Δεν ξέρω. Οπότε οκουλάχι. Έχει και το web να μας δεις. Το πρόβλημα. Εντάξει, θα εντάξει. Το web είναι μια χαρά. Λοιπόν. Για κάτι άλλο θέλω να σας πω τώρα που σας πέτυχα για τους δύο μαζί, όλους μαζί εκεί πέρα. Δηλαδή, φιλιά στο Γιάννη, φιλιά σε όλους. Εντάξει. Αλλά θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή. Βεβαίως. Φιλιά. Και πραγματικά, θέλω να σας κάνω ένα πράγμα. Θα έρθω και θα σας κάνω ένα τροχό με τα κούνια κάποια στιγμή. Ωραία. Σε περιμένουμε, Κατερινάκη, για το κανονίσουμε. Αποθεώνομαι, εντάξει. Βεβαίως, με παραλύρουμε, το κοινό παραλύρει. Να σου πω, πριν από λίγο μου είπανε, έχεις δει τι έχει κάνει ο Σεργουλόπουλος που έχει εμφανιστεί τύπου Κωστόπουλος και Λιάγκας, είναι αλήθεια αυτό. Ναι ρε, ίδιος, γιατί... Βέβαια, γιατί σήμερα αυτό είναι το στυλ. Το στυλ σήμερα αυτό επιβάλλει τηλεόραση. Μην πούν και στις ειδήσεις έτσι, άνθρωποι. Και η Μαρία, είσαι ετοιμένη μπαλατσινούς χορτά. Εγώ έβαλα άσπρο πρώτη γιατί ξεκινήσαμε πριν, οπότε είπα να αφήσω αυτές να μα τη γράψουν. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Bye. Γεια σου, Κατερίνα. Γεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν για σήμερα. Ναι. Έτσι. Έτσι, καλή μπράβο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Να είστε καλά. Να μείνετε εδώ στο Star. Να μείνετε μέχρι αύριο, μέχρι μεθαύριο όλη τη σεζόν. Αύριο πάλι, 3 παρατέταρτο θα είμαστε εδώ. Έτσι, μπράβο. Γεια χαρά.